Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να σας βρίσκω καλά. Η μέρα σήμερα δεν είναι και τόσο ωραία από άποψη καιρού εδώ τουλάχιστον, αλλά είναι αρκετά ωραία μέρα από το πρωί ή από πολλά άλλα πράγματα. Ελπίζω και εσείς να περνάτε καλά, να είχατε μια όμορφη ξεκούραστη μέρα και μη ξεκούραστη, να ήταν τουλάχιστον να χαλαρώσετε εδώ παρέα μαζί με μένα. Τι κάνετε, πώς είστε καταρχάς? Καλησπέρα Άρη, σε βλέπω κιόλας μέσα πρώτο. Τι γίνεται, τα νέα σας? Εν τω μεταξύ, να χαμηλώσω λίγο μουσικούλα γιατί παίζει αρκετά έντονα. Τι καφέ πίνεις, θα περάσω και σε αυτό σήμερα, λοιπόν, σιγά σιγά. Μισό λεπτάκι, δώσε μου να ρυθμίσω το του ήχου μόνο. Ελπίζω να ακούγομαι καλά παρεπιπτόντως. Άρη, θέλω να δώσει σήμα σήμερα. Σα θέλω ενεργό κομμάντο στο πώς. Λοιπόν, σήμερα είμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πρώτη, γρήγορα, γρήγορα. Λοιπόν, στα κλασικά σήμερα δεν μπορούσα να αντισταθώ. Αγαπημένη κούπα, πραγματικά δεν ξέρω. Ειλικρινά σκέφτομαι ότι θα έρθει η μέρα που θα φύγω και το πρώτο πράγμα μπορεί να έχω ένα PC, τα ρούχα μου μέσα στο αυτοκίνητο και την κούπα. Πραγματικά το σκεφτόμουν ότι η κούπα θα είναι δίπλα στη θέση του συνοδηγού και θα φύγω με αυτή όταν μετακομίσω. Οπότε, ναι. Νέσπινο σήμερα. Είπα, θέλω να τελειώσω το νες που έχω, γιατί σκοπεύω να περάσω να πάρω μοκαπότ. Το συζητούσαμε μέσα και τις προάλλες. Και μάλλον θα περάσω στην επόμενη φάση. Είναι σαν το. Σαν τα reality. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη φάση του. Καφέ. Καλησπέρα σε όλους σας. Αλλά ναι, είναι κουπάρα. Και πρέπει να πάρω. Να βρω μάλλον κι άλλη να πάρω κάποια στιγμή. Ζεστός καφές. Το στήνω το πρωί ξύπνησα και έκανα κρύο καφέ. Γενικά το έχω γυρίσει τώρα στον κρύο καφέ. Αλλά αυτή την ώρα ήμουν σε μου ότι θέλω ζεστό καφέ, να χαλαρώσω, να ηρεμήσω. Δούλευα από το πρωί. Και ναι, είναι όλα όμορφο, όλα καλά. Και ζεστός καφές και πάμε. Έβαλα περίεργο τίτλο σήμερα. Και ξέρετε ποιο είναι το αστείο? Ότι κάθε φορά ξεκινάω, ρε παιδί μου, και λέω θα βρω τι να σας δείξω, τι να σας δείξω. Μερικές φορές έρχομαι στα τέλμα. Κάθε φορά έρχομαι στα τέλμα. Τόσο καλά. Ο Πόα είναι αυτό στην κούπα. Άμα ξυριστώ και αφήσω μουστάκι και το μαλλί θα μοιάζαμε πάρα πολύ, όντως. Τουλάχιστον σε αυτή τη φωτογραφία εδώ πέρα. Πρέπει να σας δείξω φωτογραφία με μουστάκι. Να γελάει ο κάθε πικραμένος. Καλησπέρα, Κωνσταντίνη, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, όντως, άμα σας δείξω φωτογραφία από το στρατό με μουστάκι, κάπως έτσι. Ήμουν χωρίς το μαλλί το φουντωτό. Λοιπόν, και σκεφτόμουν τώρα που λέτε τι να γράψω, τι να βάλω, τι να σας δείξω. Είναι μερικές φορές και το στείλω και λέω τι να δείξω στα παιδιά σήμερα, γιατί να μιλήσουμε. Και λέω να το αφήσω free το θέμα, ανοιχτό το θέμα. Και αυτό που κάνω κάθε φορά είναι γυρνάω πίσω, κοιτάω τα βιβλία που έχω, ρε παιδί μου, και σκέφτομαι τι θα ήθελα, τι με εκφράζει, τι νιώθω, ρε παιδί μου. Ξέρεις, είναι σε φάση ρωτάω τη βιβλιοθήκη μου στην ουσία τι είναι αυτό που θα ήθελα να δείξω σήμερα. Και μου ήρθε μια περίεργη φλασιά. Άρχισα να βγάζω βιβλία τα οποία μπορεί να σας έχω μιλήσει ίσως πολύ περιληπτικά. Ο σκοπός μου ήταν να μιλήσω για ένα-δύο βιβλία μόνο σήμερα. Και ξαφνικά βρέθηκα με 8-9 βιβλία. Και ήταν κι άλλα, και λέω κόψε λίγο, να έχω κι άλλες μέρες να δείχνω τίποτα. Βιβλία από τα οποία δεν έχω πολύ ασχοληθεί τόσο όσο θα ήθελα. Σε εσάς τουλάχιστον, να σας πω κάνα-δύο πράγματα σχετικά με το πώς βλέπω εγώ αυτά τα βιβλία, γιατί τυπικά αυτό που κάνουμε εδώ είναι εγώ να μιλάω για τη δική μου οπτική γωνία πάνω στα βιβλία. Ελένη ακριβώς. Καφεδάκι και Άγιος ο Θεός. Ωραίο τέτοιο. Ωραίο emoticon. Δεν το έχω ξαναδεί. Λοιπόν. Ναι. Και σκεφτόμουν και γυρνάω και τα βλέπω τώρα 5 λεπτά πριν να ξεκινήσω το τέτοιο και λέω τι τίτλο να βάλω, τι τίτλο να βάλω και λέω είναι αυτό ακριβώς, βιβλία που δεν περίμενα ποτέ να λατρέψω και βλέπω και λέω αυτό δεν το λάτρεψα ιδιαίτερα, από όλα μόνο ένα δεν λάτρεψα και έχω τους λόγους μου και δεν έχω μιλήσει ποτέ για το συγκεκριμένο βιβλίο και μπορεί να παραξενέψει πάρα πολλούς γιατί στο μυαλό μου πάντα το είχα ως ένα βιβλίο αποθυμένο. Ένα βιβλίο το οποίο έλεγα «Ουάω, πρέπει να το διαβάσω αυτό, θα είναι γαμάτο, όλοι μιλάνε γι' αυτό, όλοι». Και παίζει, δεν ξέρω, η αλήθεια είναι, θα σας πω γι' αυτό, στην ώρα του. Λοιπόν, αλλά είναι μπόλικα σήμερα, η αλήθεια είναι ότι, ξέρετε, πάντα αρχίζω και λέω να κάνω σύντομο επεισόδιο, να μιλήσω για μία ώρα, άντε, μία μισή, αλλά τραβάει. Green screen, δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δοκιμάσει ποτέ, δεν ξέρω. Πώς θα ήταν, νομίζω θα ήταν καλό. Τώρα, εδώ πλέον σε αυτό το σπίτι
αποκυκλίεται, αλλά μπορεί να δοκιμάσω τίποτα. Αν και η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα και έτσι όπως το κάνουμε τα σχέδιά μας για αυτό το σπίτι, τέλος πάντων, όταν έρθει η ώρα, θα είναι πολύ ωραίο και θα ήθελα να φτιάξω και μια όμορφη γωνιά με βιβλία και για να είναι και όμορφο background σε κάποια βίντεο. Θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Καλά να είμαστε. Γερή δυνατή να ανοίξουν οι μετακινήσεις. Λοιπόν, να ξεκινήσω γιατί σας βλέπω σήμερα μπήκατε φορτωμένοι. Όλοι είσαστε πολύ δυναμικοί. Οπότε να σας πάρω κι εγώ, να σας αρπάξω από τα μούτρα σήμερα. Να το εκμεταλλευτώ. Λοιπόν, το σημερινό επεισόδιο έγινε γιατί κατά κύριο λόγο, στα προηγούμενα έτυχε να συζητήσω για ένα βιβλίο. Δεν σας το έδειξα καν, το συζήτησα. Ίσως να το έχω δείξει κιόλας. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω. Το βλέπω και σκέφτομαι ότι το συγκεκριμένο βιβλίο μπήκε στο ράφι και φαίνεται τόσο ταλαιπωρημένο, λες και τόσο έρνε κάποιο στο δρόμο. Τώρα, θα σας πω για ποιο είναι. Ένα από τα βιβλία που δεν περίμενα ποτέ ότι θα το διάβαζα. Ποτέ όμως ότι θα το διάβαζα. Ότι θα βλέπα και την ταινία από το συγκεκριμένο βιβλίο, η οποία ήταν εξαιρετική. Βέβαια, χάνει πολλά από το βιβλίο, γιατί οι κεντρικοί λόγοι χάνονται. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Αλλά είναι από τα βιβλία που πραγματικά το έχω διαβάσει 2 φορές τουλάχιστον. Σίγουρα το έχω διαβάσει 2 φορές. Φαίνεται ταλαιπωρημένο φουλ, πραγματικά. Και γενικά ένας λόγος. Γενικά μου αρέσει το βιβλία να μην είναι ωραία, αλλά σε φάση λατρεύω πολύ περισσότερο τα βιβλία τα οποία έχουν φθορές επάνω. Βιβλία που έχουν φθορές και δείχνουν τα σημάδια τους στον χρόνο. Τέλος πάντων, μεγάλος κύκλος, Κώστας speaking. Οπότε, λοιπόν, το πρώτο που θα μιλήσουμε σήμερα είναι το Πράσινο Μήλι. Λοιπόν, είναι Stephen King. Σας είχα πει ότι είναι και το μόνο από Stephen King που έφτασε ποτέ στην κατοχή μου όταν ήμουν παιδί. Και πρόσφατα σας έδειξα στο προηγούμενο επεισόδιο και το Νεκροταφείο Ζώων, το οποίο δεν έχω διαβάσει ακόμη. Δεν έχω αξιωθεί να διαβάσω ακόμη. Λοιπόν, το συγκεκριμένο βιβλίο, όσοι έχετε δει την ταινία, έχετε πάνω κάτω εικόνα, μιλάει για τις ζωές ενός φύλακα, το οποίο έπαιξε ο Tom Hanks, εξαιρετικά θα μπορούσα να πω στην ταινία, και ενός κατάδικου, ο οποίος ήταν παραπάνω αγαθός από ό,τι έπρεπε. Ένας κατάδικου που δεν ήταν και τόσο κατάδικος τελικά, όπως αποδεικνύεται και στην ταινία, αλλά στο βιβλίο επί 10. Λοιπόν, δείχνει την πορεία και την εσωτερική μεταστροφή. Όσοι το έχετε διαβάσει, νομίζω το καταλαβαίνετε. Όσοι δεν το έχετε διαβάσει, το συνιστώ με 1.000. Είναι η προσωπική αφήγηση του δεσμοφύλακα που έπαιξε ο Tom Hanks στην ουσία. Και περιγράφει το πώς έζησε τις καταστάσεις. Τρομερή ταινία, πρέπει να τη δείτε. Όσοι δεν την έχετε δει, δείτε την. Αλλά διαβάστε και το βιβλίο και νομίζω ότι δεν χάνει ούτε το ένα το άλλο. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία. Ελάχιστα στερείται κάποιων πραγμάτων προς την αιτιολόγηση. Λοιπόν, γενικά, να σας πω ακριβώς που χάνει σε ποιο σημείο, αν και θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι spoiler, αλλά εξαιρετική ταινία ακριβώς είναι must. Εκεί που χάνει είναι η αιτιολόγηση γιατί ο κατάδικος, ο οποίος είναι ο κεντρικός χαρακτήρας μαζί με τον δεσμοφύλακα, το όνομα του μου διαφεύγει μετά από τόσα χρόνια, για ποιο λόγο τιμωρήθηκε. Ενώ δεν θα έπρεπε να τιμωρηθεί στην ουσία και έχει κάποιες σκηνές μέσα στο βιβλίο, παιδιά. Ειλικρινά σας το λέω με το χέρι στην καρδιά. Ειδικά πρόκειται για ένα έγκλημα που έγινε σε εκείνες τις περιοχές που διεξέλιξε το βιβλίο και η ιστορία μας δηλαδή. Και έχει να κάνει με 2 κοριτσάκια. 2 κοριτσάκια τα οποία κακοποιήθηκαν, σκοτώθηκαν, βάναυσα, βάρβαρα, βγαίνει. Και ο μόνος που δεν έφταιγε σε όλη αυτή την ιστορία είναι ο κατάδικος. Πραγματικά ακόμα και τώρα που το λέω. Ακόμη που το λέω είναι σε φάση λίγο ψιλανατριχιάζω, είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Σε εκείνα τα σημεία που διάβαζα το τι έγινε ακριβώς πραγματικά μπορώ να πω ότι πραγματικά ήταν, δεν ξέρω, ήταν πολύ στενάχωρο. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το αστείο με αυτό το βιβλίο, ότι σου αφήνει μια αισιοδοξία στο τέλος. Ίσως να είναι από τα πιο παράδοξα βιβλία που έχω διαβάσει, γιατί ενώ είναι όλο καταθλιπτικό, δείχνει μια εσωτερική μεταστροφή. Είναι ένα βιβλίο το οποίο δείχνει την αλλαγή του ήρωα. Την αλλαγή του ήρωα από αυτό που ήταν σε κάτι καλύτερο. Και νομίζω ότι είναι και από τα βιβλία τα οποία κατ' επέκταση μπορούν να βοηθήσουν και την αλλαγή αυτού που το διαβάζει. Γιατί πραγματικά νιώθεις ότι ξέρεις κάτι. Νιώθεις λίγο καλύτερος από διαβάζοντας αυτό το βιβλίο. Δεν περίμενα ότι θα το έλεγα για βιβλία του Stephen King, αν και δεν έχω πολύ. Έχω δει ταινίες του αρκετές, μάλλον ταινίες που έχουν στηριχθεί. Έχω διαβάσει κάποια κόμικ. Τα οποία έχουν, ο Πύρος μου, τον πύργο τον έχω διαβάσει σε κόμικ, δεν τον έχω διαβάσει στο βιβλίο και θα ήθελα κάποια στιγμή να διαβάσω τον πύργο του. Αλλά μπορώ να πω ότι δεν είναι τυχαίο που ο Stephen King είναι από τους
καλύτερους συγγραφείς εν ζωή αυτή τη στιγμή και που τα έργα του είναι όλα ένα και ένα. Πραγματικά. Που σε μπορείς κάποια να μην σας αρέσουν ή όχι. Πού είσαι ρε Βασίλη, καλησπέρα. Άνοιξε πολλά και εγώ σήμερα δεν θα καπνίσω πίπα, σήμερα θα το πάω light, αν και το σκεφτόμουν, γιατί σήμερα έχω σκοπό να μιλήσω αρκετά, οπότε θα είμαι πιο γλαφυρός και πιο περιεκτικός και πιο πάρλας. Ω, ευχαριστώ Αλέξανδρε για το follow, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το συνιστώ, πραγματικά, επίσης τώρα, να ξεκινήσουμε με τα ζεστά, πέρα από το ζεστό καφέ, να ξεκινήσουμε με το link. Πού θα βρείτε όλα αυτά τα βιβλία που σας περιγράφω. Όσοι έχετε όρεξη, οι περισσότεροι το ξέρετε, το επικολώ συνέχεια. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει, μπορεί να μπει και η Νικόλ πιο μετά, η κοπέλα που βοήθησε να φτιαχτεί. Βασικά η δική της λίστα είναι στην ουσία, που συγκέντρωσε όλα αυτά τα βιβλία που έχει μέσα το link αυτό. Είναι το προσωπικό της Drive, είναι μια πολύ καλή δική μου φίλη. Και δεν μπορώ να σταματήσω να την εξυπνώ σε κάθε βίντεο που κάνω. Κυριολεκτικά τις αξίζουν επί 10, μπράβο. Και γενικά είναι αυτό το ότι, και το βλέπω και σε εσάς πολλές φορές εδώ μέσα, ότι όλοι έχετε όρεξη να μοιραστείτε πράγματα, να μοιραστείτε βιβλία, να μοιραστείτε ιδέες. Και είναι από τα πράγματα που με ευχαριστούν και χαίρομαι που αποφάσισα να το κάνω αυτό το πράγμα, αυτή η εκπομπή, γιατί γνωρίζω άτομα τα οποία μοιάζονται ρε παιδί μου και είναι ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό. Οπότε πατήστε, έχει ό,τι βιβλίο μπορείτε να σκεφτείτε και να φανταστείτε, πραγματικά βιβλία τα οποία ούτε καν πιστεύω ότι υπάρχουν. Προχθές συνομιλούσα με ένα φίλο για την τριλογία και όχι μόνο, όλα τα υπόλοιπα βιβλία του Σαλβατόρε από τον Dredge Derden, από τα Forgotten Realms, έχουμε μιλήσει στο παρελθόν, τα οποία είναι αρκετά σπάνια βιβλία και ακόμη πιο σπάνιο να τα βρεις σε PDF και επί 10 πιο σπάνιο είναι να το βρεις σε... Βρε, γεια σου Γεράσιμε θα πω, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Και είναι ακόμη πιο σπάνιο να το βρείτε και σε PDF, πολύ σπάνιο γενικά. Και το πασαρά του λέω πάρτο, έτοιμο είναι εδώ, η φίλη μας η Νικόλ βοήθησε γι' αυτό και έμεινε παγωτό. Λοιπόν, οπότε τσεκάρτε το. Νομίζω και εδώ υπάρχουν και του King σχεδόν όλα. Σχεδόν όλα του Stephen King υπάρχει. Πρώτο είναι σε λίστες που είναι συγγραφείς. Πατάτε πάνω. Αυτά τα ακουστικά, νομίζω το έχω ξαναναφέρει, είναι τα Superlux HD 330. Τώρα που ανέφερες ακουστικά, πρέπει κάποια στιγμή να πάρω καινούργια ακουστικά. Αλλά όχι ακόμη, μάλλον όταν θα έρθει η ώρα και θα μετακινηθώ σε καινούργιο σπίτι. Ελπίζω να βγάλουν πολύ καλά ακουστικά, πάρα πολύ καλά ακουστικά, αλλά θα βγάλουν τη ζωή τους μέχρι να φύγω από εδώ, θα τα εξατλήσω, δεν υπάρχει. Τσεκάρετε το, ανοίξτε, πατήστε. Και ελπίζω ότι τις προάλλες όσοι ήσασταν να πατήσετε να μπείτε και να δείτε τα παραμύθια του Jim Henson, τα οποία είναι τρομερά. Και μετά έψαχνα στο YouTube εντωμεταξύ εγώ και να βρω ιστορίες. Δεν είχα ιδέα ότι τα είχαν κάνει. Δεν ξέρω ποιο. Οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνετε τι λέμε. Στο προηγούμενο επεισόδιο, όσοι ήσασταν, θυμάστε που αρχίσαμε και λέγαμε για τα παραμύθια του Jim Henson. Λοιπόν, το Storyteller. Το οποίο ανακάλυψα ότι το Storyteller είναι και σειρά στο. Ήταν παλιά σειρά στην τηλεόραση. Και παίζει στο YouTube κάποια επεισόδια. Anyway, πρώτο βιβλίο και καλύτερο λοιπόν. Είναι life changing, από την άποψη ότι θα σας κάνει τουλάχιστον να νιώσετε μια ανατριχύλα μέσα σας. Και όχι την ανατριχύλα, το φόβο που νιώθουν κάποιοι στα βιβλία του Stephen King. Είναι πολύ εσωτερικό βιβλίο, πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Ναι, τις προάλλες ας πούμε για παράδειγμα ανανεώσαμε, μου ζήτησε επειδή δεν είχε του Lovecraft πολλά βιβλία, επειδή εγώ έχω συλλογή με το Lovecraft, το έχω ξαναπεί στο παρελθόν και σας είχα δώσει τα πρώτα επεισόδια, τις έδωσα τα βιβλία μου από του Lovecraft όσα έχω, περάσαν μέσα, καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά, οπότε ανανεώνονται και πολλά από αυτά τα βιβλία είναι αγορασμένα. Δεν είναι ότι απλά κατέβηκαν τζάμπα ή πειρατικά ή ό,τι. Πάρα πολλά από αυτά που θα δείτε μέσα είναι αγορασμένα κανονικά, οπότε το βιβλίο λοιπόν είναι το Πράσινο Μίλι, για όσους δεν το πρόλαβα να το δουνε. Πράσινο Μίλι, Stephen King. Πραγματικά. Τι ωραίο βιβλίο. Εν τω μεταξύ, όντως δείτε, είναι φθαρμένο. Δεν φαίνεται, ξέρω αν φαίνεται, αλλά φαίνεται κακοποιημένο το καημένο και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ενώ το προσέχω. Στην κατοχή μου ήρθε. Στη γιορτή μου. 21 Πέμπτου, πού το γράφει, το 2003. Ωραία, φίλε, τότε πήγαινα. Δευτέρα. Πρώτη Λυκείου πήγαινα τότε. Ήμουνα από τρίτη γυμνασίου σε πρώτη. Βασικά. Ήμουνα ήδη πρώτη ηλικίου. Ναι, ήμουνα πρώτη ηλικίου. Τρομερό. Θεέ μου, γέρασα. Περάσαν τα χρόνια. Δεν πειράζει. Υγεία. Λοιπόν, ένα άλλο το οποίο δεν περίμενα ποτέ ότι θα μ' άρεσε, γιατί δεν ήξερα καν ότι υπάρχει. Και η αλήθεια είναι ότι το έχω δει να παίζει πάρα πολύ. Είναι από τα αγαπημένα βιβλία όλων των βιβλιοφιλών. Βασικά, να το θέσω πολύ απλά,
όλοι στάζουν μέλη τα χείλη τους όταν μιλάνε για το συγκεκριμένο βιβλίο. Και η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι ένα βιβλίο που το διάβασα σε 3 ώρες. Τόσο γρήγορα. Είναι πολύ μικρό, είναι πολύ περιεκτικό. Πολύ όμορφο και μπορείτε να το βρείτε και εδώ μέσα. Όσα θα σας δείξω υπάρχουν μέσα στη λίστα. Για να μην πληρώνετε να τα αγοράζετε, αλλά είναι και πολύ φθηνό να τα αγοράσετε το συγκεκριμένο. Υπάρχει σε διάφορες εκδόσεις. Εμένα η δική μου έκδοση είναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το subscribe. Ευχαριστώ, αρέσει, Βασίλη. Ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ. Λοιπόν, η συγκεκριμένη έκδοση τι είναι, βιβλιοβάρδια. Όχι, γνώση είναι. Τέλος πάντων, γιατί έχει και βιβλιοβάρδια. Είναι η σκακιστική νουβέλα του Zweig, Στέφαν Zweig. Απίστευτο βιβλίο. Είναι πάρα πολύ απλή ιστορία. Γίνεται ένα τουρνουά. Ταξιδεύουνε. Θα μπορούσε να γίνει και ταινία. Θα μπορούσε να γίνει άνετα ταινία αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, ίσως είναι από τα πιο γνωστά βιβλία του Zweig. Και εγώ τον Zweig μέσα από αυτό τον ανακάλυψα. Λοιπόν, σκακιστική νουβέλα. Επίσης, πολύ ωραίο εξώφυλλο έχει το συγκεκριμένο. Είχε πάρει και τα πάνω του τώρα, ακόμη περισσότερο με τη σειρά που είχε βγει με το σκάκι, όσοι έχετε δει. Είμαι σίγουρος ότι πάρα πολύ. Μόνο εγώ δεν την έχω δει ακόμα και θα ήθελα να τη δω κάποια σειρά. Κάποια στιγμή τη σειρά. Λοιπόν. Σε ένα. Zweig είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, είναι πάρα πολύ όμορφη έκδοση. Είναι μικρή, είναι pocket. Το διάβασα ερχόμενος σε καράβι. Πιο αστείο. Η ιστορία εξελίσσεται σε ένα καράβι. Και έτυχε να το διαβάσω καθώς γυρνούσα από Καβάλα Λίμνο στις ώρες που είχα για να πάω από το ένα στο άλλο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία σειρά. Φυσικά έχω ακούσει όλους που ξυπνούν τη σειρά, μόνο εγώ δεν το έχω δει. Το βιβλίο όμως μου άρεσε πάρα πολύ. Τη σειρά ελπίζω να έχω την ίδια γνωμία με το δω, που νομίζω ότι θα έχω. Λοιπόν. Θεέ μου, πόσα πράγματα δεν έχω δει ακόμη. Όλο λέω θα δω και ακόμη δεν έχω δει. Να σας πω λίγο για την ιστορία του Zweig. Σκακιστική νουβέλα, πραγματικά είναι πάρα πολύ μπροστά. Και το συνιστώ πρώτα απ' όλα γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορο να διαβαστεί και είναι υπέροχο βιβλίο. Υπέροχο βιβλίο. Σε ένα καράβι μαζεύονται κάποιοι άνθρωποι. Και εκεί πέρα τυχαίνει διαφορετικών υπόβαθρων ο καθένας. Άλλοι πλούσιοι, άλλοι φτωχοί, άλλοι πρωταθλητές, άλλοι μη. Και πού πρωταθλητές στο σκάκι. Και αρχίζει και τυχαίνει σε εκείνο το καράβι λοιπόν να υπάρχει ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι, νομίζω να δεν κάνω λάθος. Τον οποίο προκαλούν όλοι να παίξει μαζί τους μια παρτίδα σκάκι. Υπάρχει ένας Αμερικάνος, κλασικά ο χαρακτήρας του Αμερικάνου, ο οποίος είναι ο πιο πλούσιος από όλους εκεί μέσα. Και. Όχι, ναι, δεν στηρίζεται η σειρά στο βιβλίο, ούτε το βιβλίο σειρά προφανώς. Απλά έγινε πάρα πολύ γνωστό με τη θυματολογία του σκακιού. Εκεί σε αυτό αναφερόμουν, ότι όταν άρχισε να παίζει, πάρα πολλοί θυμήθηκαν ότι υπάρχει η σκακιστική νουβέλα του Zweig. Αρχίσανε και ποστάρανε παντού συνέχεια το συγκεκριμένο βιβλίο. Έπαιξε πάρα πολύ πριν από 3-4 μήνες. Το ξαναθυμήθηκαν όλοι το συγκεκριμένο βιβλίο και άρχισαν παντού να ποστάρουν, τουλάχιστον στο Instagram, άρχισαν παντού να ποστάρουν το συγκεκριμένο ξανά. Και μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί το θυμήθηκαν πάρα πολύ. Λοιπόν, και βάζουν στοιχήματα. Και ξαφνικά από το πουθενά εμφανίζεται κάποιος ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός στο σκάκι, ρε παιδί μου, τρομερός στο σκάκι. Και θέλουν να τον βάλουν να παίξει μαζί με τον πρωταθλητή, να διοργανώσουν και καλά μία βραδιά του πρωταγωνιστή με τον πρωταθλητή. Και λέει, στην ουσία τους εξηγεί σε όλους αυτούς την απίστευτη ιστορία του. Πώς έγινε αυτό που έγινε σε σχέση με το σκάκι. Είναι πραγματικά απίστευτο. Είναι ασύλληπτο και είναι ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται καθαρά στο πώς το ανθρώπινο μυαλό μπορεί να διαχειριστεί κάποιες καταστάσεις. Δεν θα σας σποιλάρω πάρα πολύ γιατί θέλω να το διαβάσετε το συγκεκριμένο βιβλίο. Έχει να κάνει με τους Γερμανούς, με την κατοχή, γενικά με την ναζιστική Γερμανία και την περίοδο του πολέμου του Δεύτερου Παγκοσμίου. Εκεί ξεκινάει η απαρχία μάλλον της ιστορίας μας και εξελίσσεται λίγο μετά τον πόλεμο. Εν τω μεταξύ, πάντα το είχα στο μυαλό μου. Έχετε δει τη σειρά με το Μάρε, πώς λεγότανε. Αυτή η ισπανική σειρά που ήταν με ένα καράβι που. Μάρε something. Παίζε στο Netflix για ένα τέτοιο. Αλλά δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Τρομερή σειρά κι αυτή. Εκείνη την περίοδο, μεταξύ 47, 48, 49, αμέσως μετά τον πόλεμο. Και είναι απίστευτη ιστορία. Το τέλος, η αλήθεια είναι ότι όταν το διάβαζα. Εντάξει, πετάγομαι σαν το τέτοιο. Λοιπόν, αυτό. Ναι, πολύ καλό. Θα το μιλήσω. Τώρα που θα πω και γι' αυτό. Λοιπόν, είναι αυτά τα. Ναι, πολύ καλή πάσα.
Λοιπόν, δείτε το, διαβάστε το. Είναι πάρα πολύ γρήγορο. Το συνιστώ. Είναι αγαπημένος ο Τσβάιχ. Πραγματικά, ο Τσβάιχ είναι απίστευτος. Απίστευτος. Ήταν μάλλον. Και το πώς πέθανε ήταν επίσης απίστευτο, αλλά πέρα από αυτό, δεν θα μείνω σε αυτό. Επί χίλια. Τώρα, στο 8 που λέει ο Βασίλης από κάτω, βασικά να σας πω την αλήθεια, είναι το μόνο καλό βιβλίο που έχει γράψει η Νεβίλ για μένα. Καθρίν Νεβίλ, το διάβασα όταν ήμουν μαθητής, το 2005, όταν ήμουν τρίτη λυκείου. Θα έχω μέσα γραμμένα όλα τότε. 22 ευρώ τα αγόρασα. Ήταν τότε που δούλευα οικοδομή και τα λεφτά μου όλα τα ξόδευα σε βιβλία. Σας το έχω ξαναπεί. Αλλά ήταν απίστευτο βιβλίο και μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν θυμάμαι την ιστορία πώς γίνεται ακριβώς. Μετά από τόσα χρόνια το έχω ξεχάσει. Και σκέφτομαι ότι πολλά έχω ένα ράφι αφιερωμένο σε τέτοια βιβλία. Μάλλον αυτό θα γίνει μόνο το ένα επεισόδιο. Επειδή δεν θυμάμαι ακριβώς τι γίνεται σε αυτή τη συντέτεια. Έχει να κάνει και καλά, οι μοναχές του Μογκλάν με ένα θρηλυκό σκάκι του Καρλομάγνου, αν δεν κάνω λάθος, που λέει και από πίσω. Μ' άρεσε πάρα πολύ η γραφή του, γιατί παίζει κεφάλαιο-κεφάλαιο. Είναι το πρώτο βιβλίο στη ζωή μου που διάβασα, το οποίο εξελίσσεται σε δύο εποχές ταυτόχρονα. Ένα κεφάλαιο στη σύγχρονη εποχή με την ηρωίδα του σήμερα, ένα κεφάλαιο στο παρελθόν. Ένα κεφάλαιο, βέβαια είναι λίγο περίεργο μερικές στιγμές, αλλά είναι πάρα πολύ καλά δομημένο. Και έκανα το μεγάλο λάθος να αγοράσω τον μαγικό κύκλο, όπως λεγότανε. Ο μαγικός κύκλος της Νεβίλ. Γιατί λέω ρε φίλε, η Καθρίν Νεβίλ έβγαλε αυτό εδώ το αριστούργημα, το οποίο θα το βρείτε πάμφθινα. Λοιπόν, 22 ευρώ είχα πάρει τα δύο πρώτα βιβλία του Λυκόφωτος. Τότε, το 2005, αυτή ήταν η τιμή, 20 άρικο πλάς. Δηλαδή, ήταν η χρυσή εποχή που είχε βγει ο κώδικας Δαβίντσι, η Λουμινάτη, όλα αυτά χτυπούσαν 20 ευρώ. Τότε και τα αγόραζε ο κόσμος. Αυτό είναι το ωραίο. Λοιπόν, ο Λιβάνης έχει βγάλει χρυσό χρήμα από αυτά. Μ' άρεσε πάρα πολύ, αλλά σας λέω, έκανα το λάθος μετά από χρόνια. Επίσης, πείτε μου, αν η μουσική ακούγεται και σας ενοχλεί, πείτε μου λίγο, γιατί δεν έχω τον έλεγχο του πώς ακούτε εσείς τη μουσική. Σε μένα ακούγεται normal, δηλαδή η φωνή μου νομίζω είναι καλά. Αλλά πείτε μου αν σας αρέσει ή όχι. Τέλος πάντων, ο μαγικός κύκλος, και λέω ρε παιδί μου, θα έχει βγάλει η Καθρίνα Εβίλ το βιβλίο του στο καινούργιο, θα είναι το ίδιο καλό με το τέτοιο. Πατάτα, ναι, μην το αγοράσετε καν. Από πού είμαι, από Λίμνο είμαι. Ωραία, αφού είναι μια χαρά όλα κομπλέ. Οπότε, παιδιά, μείνετε σε αυτό, διαβάστε το βιβλίαρος και μόνο σε αυτό. Για μένα είναι Neville, μέχρι να βγάλει άλλο καινούριο καλό βιβλίο, μόνο εδώ είμαστε. Πεταμένα λεφτά θα είναι να πάρει. Υπάρχει και αυτό. Καθρίν Neville μέσα στο link, θα σας το πικολώ κάθε τρεις και λίγο. Οπότε πατήστε να το βρείτε. Υπάρχει μέσα με το. Είναι αλφαβητικά με τα ονόματα. Neville Καθρίν. Υπάρχει νομίζω μέσα σίγουρα. Οπότε δείτε το. Υπέροχο βιβλίο. Υπέροχο βιβλίο. Και πάμε σε. Θα τα γυρίσω, θα πάω από τα εύκολα. Λοιπόν, να σας δείξω τώρα ένα το οποίο είναι, ξέρετε, το έχω αναφέρει και το έχω πει ξανά. Έχετε κρούσματα? Όχι, είμαστε καθαροί αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά προς το παρόν δεν έχει ακουστεί. Είχαμε 6 κρούσματα εδώ και καιρό. Λοιπόν, όχι, δεν χρειάζεται τίποτα. Πάρτε το με τη μία. Αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 5 ευρώ στα μεταχειρισμένα, 4 με 5 ευρώ στα μεταχειρισμένα, 10 ευρώ στα καταστήματα θα το βρείτε, τα βγάζουν στο καλάθι έξω με τα 9 ευρώ, που πουλάνε 9,99 τα περισσότερα βιβλία για να φεύγουν. Και σε PDF εκεί μέσα θα το βρείτε τζάμπα. Οπότε διαλέξτε το Pokémon σας. Όχι, όχι. Το 8 μόνο θα διαβάσετε. Δεν θα διαβάσετε τίποτα άλλο. Αν διαβάσετε το 8. Αν και προσωπικά μου άρεσε περισσότερο η σκακιστική νουβέλα του Τσβάιχ, να πω την αμαρτία μου, που ήταν και πιο γρήγορο και πιο ωραίο. Αλλά ναι, αξίζει το 8 της Νεβίλ. Όποιο δεν το έχει πιάσει να το διαβάσει, αξίζει να το διαβάσει επί χίλια. Α, ζεστός καφές. Και τώρα για να κάνω πάσα στο επόμενο, γενικά υπάρχουν κάποια πράγματα. Το έχω πει μάλλον κάποια πράγματα. Έχω αναφέρει πολλές φορές ότι μεγαλώνοντας και μέσα από τις εμπειρίες μας, μέσα από τους ανθρώπους που συσχετιζόμαστε, μέσα από πολλά χίλια δύο πράγματα, μαθαίνουμε κάτι το οποίο αγνοούσαμε. Τι φοράμε? Ναι, παντού. Όπως όλη η Ελλάδα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Όπως ήμουν όλη η Ελλάδα, είμαστε κι εμείς. Λοιπόν, και υπάρχουν κάποιοι συγγραφείς, σας έλεγα για τον Κάφκα ξαναλέω, τους οποίους δεν πίστευα ποτέ στη ζωή μου ότι θα διάβαζα. Και το αστείο είναι ότι στο μυαλό μου
Το είχα ως, ξέρεις κάτι, αν πιάσω ποτέ πρέπει να είμαι πολύ μπροστά για να, νοητικά για να τα καταλάβω. Ένας από αυτούς λοιπόν είναι ο Μπρέχτ. Όποτε άκουγα Μπρέχτ πιο μικρός έλεγα Χριστέ μου, με τρόμαζε και το όνομα μόνο. Και έτυχε να πάρω, είχα πάει στη Θεσσαλονίκη χρόνια πριν, τώρα δεν θυμάμαι πότε είναι, το 18, 3-4 χρόνια πριν. Περάσαν 3 χρόνια από το 18, Θεέ μου. Λοιπόν, είχα πάει στη Θεσσαλονίκη που λέτε και πάντα, αν ανοίξουμε με το καλό και πάω στη Θεσσαλονίκη, αν θα με πετυχαίνετε εκεί, στην Αβαρίνου πάνω κάτω, στάνταρ, όσοι θα με πετύχετε στην Αβαρίνου ανεβοκατεβαίνω 150 φορές τη μέρα. Και εγώ συχνάζα πάρα πολύ στα βιβλιοπωλεία και τη Ναυαρίνου, μου άρεσε πάρα πολύ και πήγαινα πάρα πολύ βιβλιοβάρδια. Λοιπόν, η βιβλιοβάρδια είναι από τα αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης και έχει και δικές της εκδόσεις και βρήκα, καθώς χάζευα, αυτό. Ήταν πάρα πολύ φθηνό, 2 ευρώ το αγόρασα. Είναι δύο ιστορίες του Μπρέχτ, ο Κύκλος με την Κυμολία και ο Λαβωμένος Σοκράτης. Δύο διαφορετικές ιστορίες. Και θα σας πω πώς το συνδέει, πώς το σύνδεσα μέσα μου και γιατί μ' άρεσε. Τώρα θα σας πω ένα γεγονός για μένα, ένα fact για μένα. Όταν ήμουν παιδί, με ενθουσίαζε πάρα πολύ η ιστορία του βασιλιά Σολομώντα. Μπορώ να πω ότι γενικά μεγάλωσα σε ένα σπίτι το οποίο είχε αρκετές επιρροές από θρησκεία, η γιαγιά μου έλεγε πολλές ιστορίες. Αλήθεια, είναι σε φάση και εμένα καμιά φορά το κάνει. Πετάει βιβλία που αναφέρω εδώ που ακούω, μου το πετάει στο Instagram από εδώ από εκεί. Λοιπόν, και γενικά από όλη την Παλαιά Διαθήκη, αν μπορούσα να πω, ο αγαπημένος μου ήρωας, ο αγαπημένος μου τέλος πάντων από όλη την Παλαιά Διαθήκη, ήταν ο Σολομώντας. Και για κάποιο λόγο όταν ήμουν παιδί, με ξύταρε πάρα πολύ το γεγονός του ότι ξέρεις κάτι, ένας άνθρωπος, του παρουσιάστηκε ευκαιρία τέλος πάντων από το Θεό να αποκτήσει τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτό που διάλεξε ήταν, σύμφωνα με την ιστορία ρε παιδί μου που παίζει, αυτό που διάλεξε ήταν η σοφία. Και πάντα αυτό το πράγμα για κάποιο λόγο μέσα μου έκανε πολύ μεγάλο κλικ όταν ήμουν παιδί και με εντυπωσίασε και σκεφτόμουν πως ένας άνθρωπος, ρε παιδί μου, μπορεί, ενώ μπορεί να έχει τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο, είτε θες εξουσία, είτε θες τα πάντα όλα, διάλεξε από όλα τη σοφία. Γιατί τη σοφία, γιατί. Και διάβαζα ρε παιδί μου τις ιστορίες στις οποίες είχε πάρει μέρος, η περιβόητη δίκη με τα νήπια και γενικά το θεωρούσα για μένα top. Και ακόμα και μέχρι σήμερα νομίζω ότι ο πιο αξιόλογος άνθρωπος στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ο Σολομώντας. Παρόλα τα πάθη του, παρόλα τα πάντα του, νομίζω ο Σολομώντας for the king, forever. Λοιπόν, μεγαλώνοντας, κατάλαβα και το δεύτερο κομμάτι του Σολομώντα. Όταν ήμουν μικρός δεν μπορούσα να το καταλάβω. Και κατάλαβα το δεύτερο κομμάτι που είναι το ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Ότι έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή ενός ανθρώπου, ρε παιδί μου, που όσο περισσότερα μαθαίνεις. Μπορεί να συνειδητοποιήσει, αν και η αλήθεια δεν είναι απαραίτητο πάντα, αλλά υπάρχει κάποια στιγμή λοιπόν που έρχεται η ώρα που ξέρεις, κάθεσαι και κρίνεις τον εαυτό σου, βλέπεις το μονοπάτι σου που έχεις διαλέξει στη ζωή. Και ανάλογα με το πόσο πράγματα μαθαίνεις ή ανθρώπους που γνωρίζεις, ή 1002 ρε παιδί μου, έρχεται πάντα κάποια στιγμή που ξέρεις ότι όσα και να μάθεις, ίσως αυτό να οδηγήσει τη ματαιότητα, ρε παιδί μου, να είναι μάταιο. Γιατί άμα κάποιος σκεφτεί και μπορώ να το συνδέσω άνετα με το επεισόδιο που είχαμε κάνει περί θανάτου, ότι αν σκεφτείς ότι πας από το ένα σκοτάδι, από το σκοτάδι της μήτρας στο σκοτάδι του τάφου και όλη σου ζωή είναι απλά μια λάμψη φωτός που θα κρατήσει από 0 έως 100 χρόνια στα καλύτερα, λοιπόν, σίγουρα θα αλλάξει αυτόν τον κόσμο, σίγουρα η μνήμη σου θα μείνει και στους επόμενους, αλλά για σένα ήρθες, έφυγες και δεν έγινε και τίποτα στην τελική. Τώρα δεν θα κρίνω περί ψυχής, περί αθανασίας, αυτά είναι πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν θέλω να τα θίξω. Αλλά ας μείνουμε στα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι έρχεσαι, φεύγεις. Λοιπόν, και κάποιες στιγμές μπορεί να πεις ότι ξέρεις κάτι και όταν μάθω όλα όσα θέλω να μάθω και αν διαβάσω όσα θέλω να διαβάσω, που ποτέ δεν θα το κάνεις αυτό. Τι γίνεται, είναι όλο μάταιο. Και έρχεται κάποια στιγμή νομίζω ότι στη ζωή κάποιων ανθρώπων, που, όχι όλων, κάποιων ανθρώπων, που σκέφτονται ότι ίσως πολλά πράγματα να είναι μάταια. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όσο πιο πολλά ξέρεις, νομίζω καταλαβαίνεις στο τέλος ότι δεν είναι και τόσο μάταια. Μπορεί κάποια πράγματα να είναι μάταια, αλλά νομίζω υπάρχουν άλλα τόσα που δεν είναι μάταια. Τέλος πάντων, πολλά είπα γι' αυτό, αλλά γιατί το ανέφερα. Λοιπόν, ότι με εντυπωσίασε πάρα πολύ όταν το διάβασα και το συνιστώ, ο κύκλος με την Κυμολία. Είναι, το άκουγα από παιδί, το κύκλος με την Κυμολία, ο κύκλος με την Κυμολία. Είναι μια ιστορία παραπλήσια
με αυτή του Σολομώντα. Είναι μια ιστορία, τυπικά είναι σαν να πήρε το μύθο του Σολομώντα ο Μπρέχτ και τον ξαναέγραψε. Τον ξαναέγραψε προσθέτοντας το δικό του κύκλο με την Κιμωλία, ο οποίος είναι τυπικά ο τρόπος με τον οποίο έγινε η δίκη στο τέλος, που θα μπορούσε να κρίνει το αποτέλεσμα. Αξίζει να το διαβάσετε. Και στον αντίποδα, γι' αυτό μου άρεσε αυτό το βιβλίο, έχει το Λαβωμένο Σοκράτη. Ο Λαβωμένος Σοκράτης είναι μια off the record ιστορία του Σοκράτη, ο οποίος πραγματικά, εντάξει, είναι ένας μικρός θεούλης αυτή την ιστορία. Είναι τόσο διασκεδαστική αλλά και τόσο διδακτική, που πραγματικά μέσα σε δύο μικρές ιστοριούλες, οι οποίες βγαίνουν μέσα σε μία ώρα, αν κάτσει ένας άνθρωπος. Συνήθως είναι βιβλίο καληνύχτας αυτό. Το διαβάζεις πέφτοντας για ύπνο, τόσο γρήγορα. Λοιπόν, ναι, ισχύει αυτό. Φτάνεις στο τέλμα. Όταν φτάνεις σε αυτό το τέλμα, πάντα θα το σκεφτείς. Τουλάχιστον έχεις τη συνείδηση να το σκεφτείς. Αλλά νομίζω ότι μέσα από αυτό απορρέει και το γεγονός ότι μπορείς να συνειδητοποιήσεις και την αρχή ξανά. Ακριβώς. Δηλαδή, έρχεται το τέλμα, αλλά μέσα από το τέλμα μπορείς να ξαναξεκινήσεις. Και αυτό είναι το ωραίο. Γιατί τίποτα δεν σταματά ποτέ. Λοιπόν. Α, το συνιστώ. Το συνιστώ. Είναι πολύ διδακτικό. Θα ήταν, όσοι έχετε παιδιά, πραγματικά σας συμβουλεύω, αν θέλετε να με ακούσετε, πείτε αυτές τις ιστορίες. Ειδικά το κύκλο με την Κιμωλία είναι πάρα πολύ διδακτική ιστορία για παιδιά και για μεγάλους. Είναι τα βιβλία που θα πεις μια ιστορία πριν να πέσεις για ύπνο. Άνετα. Σας ξαναλέω. Εμπιστευτείτε το. Είναι τρομερό βιβλίο και δεν πιστεύω ποτέ ότι θα μου αρέσει τόσο πολύ ο Μπρέχτ. Νομίζω ιστορίες του κυρίου Κούνερ. Ποιος έχει γράψει ιστορίες του κυρίου Κούνερ? Ο Μπρέχτ δεν τις έχει γράψει και αυτές. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω. Anyway. Ωραία μυρίζει παρεμπιπτόντως. Ναι, νομίζω ότι. Εμένα, να σου πω, τον Μπρέχτ τον είχα στο μυαλό μου σαν πολύ ψηλά. Όχι ότι δεν είναι ψηλά. Ενώ ρε παιδί μου, απόμακρο. Πολύ απόμακρο από θέμα γραφής. Αλλά ξέρεις, είναι αυτές οι τέτοιες που λες ότι άμα δεν το δοκιμάσεις, πρέπει να διαβάσω πλάκα-πλάκα κάποια ποίηματά του, γιατί δεν έχω διαβάσει κανένα. Γενικά με την ποίηση μου αρέσει να ασχολούμαι, να γράφω, αλλά η αλήθεια είναι ότι πολύ λίγα ποίηματα θα πιάσω για να διαβάσω και όταν τα βρω. Λοιπόν, και πάμε τώρα να προχωρήσω. Θα το πάω ακόμα πιο κάτω από θέμα διάθεσης. Θα σας σύρω στα πατώματα, κυριολεκτικά θα σας σύρω στα πατώματα. Κάτι που επίσης δεν. Ξέρετε, όταν ήμασταν παιδιά, στο σχολείο ακούγαμε πάρα πολύ για τους Έλληνες συγγραφείς. Ελίτης, Λουντέμις. Πάρα πολλούς. Δεν ξέρω αν είναι η φάση που έχει κλείσει το μυαλό μου και δεν θυμάμαι άλλους. Λοιπόν. Αλλά για τους ποιητές, για όλα αυτά τα ωραία. Λοιπόν, και όταν ήμουν παιδί μου, για κάποιο λόγο πάντα με τρόμαζε ο Λουντέμις. Δεν ξέρω, δεν έχει τύχει ποτέ να διαβάσω τίποτα, ούτε και στο σχολείο έχει τύχει να διαβάσω κάτι του Λουντέμι. Και πάντα, για κάποιο λόγο, όταν άκουγα Λουντέμις, πάντα ίσως φταίει το θέατρο για τον Μπρέχτ. Ναι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Έχει θεατρικά τα οποία δεν τα έχω διαβάσει ούτε αυτά. Γενικά με το θεατρικό λίγα έχω διαβάσει. Αυτό που μου άρεσε ήταν τα θεατρικά του Καμί. Η Δίκαιη νομίζω ήταν το Καμί που μου άρεσε. Γενικά σπάνια διαβάζω θεατρικά και δεν είμαι από αυτούς που θα πω διαβάζω θέατρο, αν και μου άρεσε να το παρακολουθώ το θέατρο. Και το αστείο είναι ότι έχω πάει μόνο σε δύο θεατρικές παραστάσεις όλη μου τη ζωή. Τώρα θα μου πεις, στο χωριό δεν είχα, μετά όταν πήγα στην πόλη η αλήθεια είναι ότι κατάφερα να πάω μόνο σε δύο παραστάσεις και είναι από τα πράγματα που θα ήθελα να κάνω αν και όταν έρθει εκείνη η ώρα, μάλλον όχι αν, όταν έρθει εκείνη η ώρα και βγούμε ξανά στο φως. Θα ήθελα πάρα πολύ να αρχίσω να πηγαίνω σε θεατρικές παραστάσεις και να παρακολουθήσω τα πάντα όλα, από πειραματικά μέχρι οτιδήποτε. Γενικά νομίζω ότι το θέατρο είναι από τα πράγματα που ως άνθρωπος στη ζωή μου έχω στερηθεί πάρα πολύ. Είτε γιατί, ξέρεις, όταν δεν το έχεις μέσα στην όρμα σου, είναι σαν σοκολάτα ένα πράγμα. Αν δεν μάθεις από μικρός να τρως σοκολάτα, δεν θα το αναζητήσεις, ακόμα και λεφτά να έχεις να πας να φας σοκολάτα. Νομίζω ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι και το θέατρο. Αν δεν έχεις συνηθίσει να πηγαίνεις στο θέατρο, δεν θα το αναζητήσεις. Και έρχεται κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, τώρα για τη σοκολάτα δεν ξέρω. Αλλά για το θέατρο έχει υπάρξει πολλές φορές που θα ήθελα πάρα πολύ να δω. Και σκέφτομαι ότι πόσο είχα συγκλονιστεί, είδα δύο παραστάσεις οι οποίες δεν θεωρούνται τόσο. Εντάξει, μία ήταν πιο ήπια, ήταν πιο κωμική θα έλεγα. Αλλά είχα συγκλονιστεί από την ερμηνεία. Είχα δει τη Ράντου, παρεπιπτόντως, η οποία τη θεωρώ τρομερή ηθοποιό. Έχω και φωτογραφία μαζί με τη Ράντου και αστεία ιστορία με τη Ράντου. Αλλά, ναι,
Α, παρεμπιπτόντως, τώρα που το είπα. Να φλεξάρω λίγο ραντού. Κάτσε σε φάση, μισό λεπτάκι. Γιατί το συζητούσα προχθές και γι' αυτό το αναφέρω. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να σας δείξω. Α, το βρούμε. Λοιπόν, εντωμεταξύ το καλό του να έχει PC. Τα βρίσκεις όλα με τη μία. Λοιπόν, και πραγματικά τη ραντού τη λατρεύω. Οπ, μεγάλη εικόνα πετάχτηκε. Αλλά ναι, είχε πολύ πλάκα. Μπορώ να πω ότι. Αφλεξάρω λίγο. Αλλά ναι, ήταν από τα. Από τις cute στιγμές. Anyway. Ωραία χρόνια. Καλά χρόνια. Εγώ πιτσιρικά στο ότι ήμουν 20 χρονών. Anyway. Λοιπόν. Τι ωραία χρόνια. Και είχε πολύ πλάκα αυτό το σκηνικό. Πάρα πολύ πλάκα είχε αυτό. Για κάποιο λόγο όλοι με συμπαθούσαν. Οπότε δύο φορές που έτεργε να πάω, γιατί πήγαμε και στα καμαρίνια. Λοιπόν. Πάω να βγάλω φωτογραφία. Να το λαφρύνω λίγο πριν να περάσω στο Λουντέμι. Λοιπόν, πάω να βγάλω φωτογραφία. Και εγώ ήμουν αυτός που έβγαζε τις φωτογραφίες στους άλλους. Για κάποιο λόγο εγώ δεν μου βγάζαν ποτέ φωτογραφίες. Εγώ ήμουν αυτός που μου δίνανε να βγάζω φωτογραφίες. Και μου λέει η ράντου, με βλέπει ρε παιδί μου, και μου λέει: εσύ δεν θες να βγάλεις φωτογραφία. Και έτσι λέω και εγώ τώρα ντροπαλός και αυτά, λέω: δεν χωράω ρε παιδί μου να. Δεν μου ήμουν αδύνατος, δεν είχα πολλά κιλά τότε. Και ξέρεις, ήταν σε φάση, είχε και καλά, ήταν η καρέγκλα, η γωνία της καρέγκλας. Και ξέρεις, είχε τα πόδια ρε παιδί μου, και όλοι καθόταν και καλά ενδιάμεσα σε φάση. Και μου λέει, μου κάνει, έλα, έλα, το ένα κολομέρι, το ένα κολομέρι. Και πάω ρε παιδί μου και. Ξέρεις, βγάλαμε φωτογραφία και είχε πάρα πολύ πλάκα. Ήταν πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, πραγματικά τη θαύμασα. Δηλαδή, σε φάση είδα ότι πόσο μπορεί να σε διαλύσει μια παράσταση. Δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Για μένα ήταν σοκαριστικό. Πραγματικά ήταν σοκαριστικό να δεις έναν ηθοποιό να ξεκινάει και μέχρι να τελειώσει η παράσταση ήταν λες και είχε περάσει ο οδοστρωτήρας από πάνω της. Δηλαδή, λέω Χριστός και Παναγιά, ειλικρινά, πραγματικά είναι πολύ ψυχοφθόρα δουλειά. Μετά το επόμενο που μπορούσα να παρομοιάσω είναι τα ιδιαίτερα μαθήματα. Αλλά πέρα από αυτό. Λοιπόν, αλλά όχι τόσο πολύ. Εντάξει, εκεί το δίνεις όλο 100%. Πολύ καλή και ελπίζω να καταφέρω να πάω σε πολλές παραστάσεις. Ελπίζω. Είναι κάτι που το θέλω πάρα πολύ. Και το συνιστώ. Το θέατρο, παιδιά, αξίζει. Αξίζει και όσο μπορείτε, δείτε. Και να σας αρέσουν και να μην σας αρέσουν δεν έχει σημασία. Δηλαδή, το θέατρο είναι θέατρο. Είναι τέχνη και πάντα κάτι σου μένει. Ακόμα και το να διασκεδάσεις και να γελάσεις. Γιατί ξέρω εγώ, πάρα πολλοί ρε παιδί μου κρίνουν ακόμα και τη σάτυρα, κρίνουν πάρα πολύ. Ακόμα και το σεφερλί ρε παιδί μου που ταχώνει και. Έχει καμιά σημασία. Νομίζω ότι και αυτό πρέπει να χωράει μέσα στο τέτοιο. Δηλαδή να πας και να απλά να έχεις ένα άδειο μυαλό εκείνη την ώρα. Δηλαδή νομίζω ότι δεν χρειάζεται να είναι μόνο διδακτικό. Μπορεί να είναι και απελευθερωτικό τελείως. Να γελάσεις, να διασκεδάσεις. Θα σου πω, είναι συζητήσεις για άλλο τέτοιο. Αλλά ναι. Δείτε θέατρο, αξίζει. Οπότε μας επιτρέψουν να ξαναδούμε. Λοιπόν, πάω τώρα στο βιβλίο που σας έλεγα τόση ώρα και προλογίζω. Μενέλαος Λουντέμις. Είναι οι βουρκωμένες μέρες. Είναι 14 διηγήματα του Μενέλαου Λουντέμι. Το πήρα το 2002. Το λέει κιόλας μέσα. Μ' αρέσει πάντα γράφω ημερομηνίες. Εν τω μεταξύ, η υπογραφή μου πριν να γίνω φυσικός ήταν από τότε διανυσματική. Δεν ξέρω αν το προσέξετε. Αλλά πάντα η υπογραφή μου έχει αυτό το τέτοιο. Επίσης, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι μοιάζει με την ουρά του Σατανιάνα για κάποιο λόγο. Αλλά anyway, αυτό το βελάκι προς τα πάνω το έκανα από τότε. Και μου το έχει πει κιόλας κάποιος. Μου λέει: εσύ μια μέρα θα γίνεις φυσικός. Οι υπογραφές σου είναι πολύ διανυσματικές. Δεν κατάλαβα τι εννοούσε τότε. Που να ξέρα. Λοιπόν. Και. Έχει μέσα τρομερές ιστορίες. Θυμάμαι, έχει πάρα πολλές, θα σας πω, έχει ο Ηλίκη ανεβαίνει στον ουρανό, άσπρα χρυσάθεμα, το κρύο γέλιο, ένα ποτήρι θάλασσα, ο ωκεανός μιλάει στο κατόφλι μας, ο μαέστρος, Τάνεμπαουμ, μέγα θηροτροφείο νομολόχ, αγάπησε ένα γλάρο, Καρφαμπέλ, το σκοτωμένο χωριό, τα μπαλόνια, νηστέρι με τη βροχή και το σιδερένιο ποτάμι. Λοιπόν, αυτό νομίζω που με έχει συγκλονίσει πάρα πολύ. Δύο μνήμες έχω από το συγκεκριμένο βιβλίο. Ήταν το. Νομίζω η Λύκη ανεβαίνω στον ουρανό πρέπει να ήταν. Αυτό πρέπει να ήταν το πρώτο. Το οποίο περιγράφει. Υπάρχει ένα τραγούδι. Έχει hip hop τραγούδι. Που λέει η μικρή αγάπη. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Είναι hip hop τραγούδι που λέει η μικρή αγάπη μπορεί να κρύβεται σε ένα στενό. Όπως λέει κάποιος. Τέλος πάντων, περιγράφει το τραγούδι την αγάπη σαν ένα παιδί και την κακοποίηση που μπορεί να δεχθεί.
είτε ως παιδί, είτε ως αγάπη, είτε ως έννοια. Είναι τόσο ρευστό αυτό το τραγούδι που μπορεί ο καθένας να απεικονίσει ό,τι θέλει. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν. Το οποίο όταν όποιος το ακούσει και διαβάσει και το συγκεκριμένο, οι εικόνες γίνονται κατευθείαν. Στο συγκεκριμένο λοιπόν, και θα πω μόνο για αυτά που με επηρέασαν πάρα πολύ, τα άλλα δεν τα θυμάμαι και πρέπει να τα ξαναδιαβάσω κάποια στιγμή. Αν το βρείτε, πάρτε το ή κατεβάστε το. Λοιπόν, να για ποιο λόγο ποτέ δεν θα έρθει κανένα συγκροτικό οίκο να μου πει Κώστα, πάρε ένα βιβλίο να το δείξει, θα πάμε στου άλλου. Όχι Κώστα, εσύ θα αλλά δεν έχει σημασία. Η γνώση πρέπει να διαδίδεται και αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι δεν ξέρω την προσωπική ιστορία του Λεντέμι και δεν θα πω ψέματα ό,τι ξέρω. Δεν έχω ασχοληθεί με την προσωπική ζωή του Λουντέμι. Είναι το μόνο πράγμα που έχω διαβάσει από τον Λουντέμι. Θα ήθελα κάποια στιγμή, ίσως, αν τα φέρει τέτοια να διαβάσω. Επίσης, ξέρω ότι δεν θα επιδιώξω από μόνος μου, αν δεν τύχει να πέσει στα χέρια μου, να διαβάσω κι άλλα. Αλλά το συγκεκριμένο, επειδή το έχω διαβάσει και ξέρω ότι πραγματικά είναι τρομερά συγκινητικό. Διαβάστε το. Στο ένα, νομίζω, η Λίκη Ανεβαίνει στον Ουρανό λέει για την ιστορία και εκεί με συγκλώνησε πάρα πολύ. Ήμουν παιδί όταν το διάβασα. Ξέρω, ήμουν τρίτη γυμνασίου όταν το διάβασα αυτό. Μιλάει για την ιστορία ενός κοριτσιού το οποίο το κακοποιούσε ο πατέρας της θείος της θήτανα σε φάση και προσπαθούσε να ξεφύγει και ήταν αυτοί που το προστάτευσαν τυπικά ήταν οι εργάτες μιας οικοδομής από δίπλα οι οποίοι έσπευσαν να το προστατεύσουν και είναι αυτό που λένε ότι ρε παιδί μου όταν ακούσεις να γίνεται κάτι σαν κακοποίηση βασικά όταν ακούσεις να συμβαίνει μια κακοποίηση πάρα πολλοί δεν μιλάνε και σταματάνε δεν καλούν την αστυνομία και όλοι κάνουν και προσποιούνται ότι δεν συνέβη κάτι ρε παιδί μου και ξέρεις είναι αυτό που γίνονται σε πολλά σπίτια αυτό, συνέχεια τα βλέπουμε να συμβαίνουν ρε παιδί μου. Ας πούμε, σε ένα σπίτι μπορεί κάποιο να κακοποιεί τα παιδιά του, μπορεί να κακοποιεί τη γυναίκα του ή και το αντίστροφο, να κακοποιείται και ο άντρας. Δεν είναι απαραίτητο. Λοιπόν, και πάρα πολλοί ρε παιδί μου απλά σιωπούνε. Και περιγράφει ένα τέτοιο σκηνικό, αλλά το περιγράφει πάρα πολύ γλαφυρά. Και είναι πολύ συγκλονιστικό. Αυτό ακριβώς το ανάποδο από ό,τι έχουμε συνηθίσει να γίνεται στην καθημερινότητα. Ότι πραγματικά η βοήθεια ήρθε από εκεί που δεν το περίμενε ποτέ κανένας. Πραγματικά η βοήθεια ήρθε από εκεί που δεν το περίμενε ποτέ κανένας. Και πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Προσυγκλονιστική ιστορία. Νομίζω ότι αξίζει να το διαβάσει. Και ένα άλλο που με είχε πραγματικά που με είχε συγκλονίσει και δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Έχει ένα άλλο διηγήμα μέσα, αλλά δεν θυμάμαι αν είναι το Tannenbaum ή το Αγάπησα ένα γλάρο. Δεν θυμάμαι ποιο από τα δύο είναι. Μπορεί και κανένα από τα δύο, μπορεί να λέω λάθος τέτοιο, αλλά είναι μέσα σε αυτά, γιατί θυμάμαι το βιβλίο που το διάβαζα. Είναι η ιστορία, έρχεται ένα καράβι, νομίζω από Αμερική, από πού είναι, και είναι ένας ναύτης ρε παιδί μου. Και λέει, δεν θυμάμαι καν τι διαπραγματεύεται αυτό το διήγημα, αλλά μου έχει μείνει μια εικόνα. Είναι αυτό που μπορείς να διαβάσεις κάτι και να σου χαραχτεί για στο μυαλό σου πάντα μια εικόνα, μια φράση του συγγραφέα, και ας μην θυμάσαι τίποτα άλλο από ό,τι έχει πει. Λοιπόν, και έχει μια σκηνή ότι. Και εν τω μεταξύ, κάθομαι το σκέφτομαι και μου έρχεται ακριβώς η ίδια εικόνα που είχα όταν ήμουν παιδί. Αυτό είναι το αστείο με τις αναμνήσεις, ότι λες κάποιες λέξεις, λες κάποια πράγματα και σου έρχονται στο μυαλό οι ίδιες εικόνες που στο μυαλό σου είχες ακόμα και τότε, πριν από 20 χρόνια. Λοιπόν, ή όπως μια μυρωδιά, ή ένα τραγούδι, ή οτιδήποτε, που δημιουργεί ακριβώς τις ίδιες αναμνήσεις. Λοιπόν, και σε εκείνη τη σκηνή, λοιπόν, ένας ναύτης είναι τώρα, νομίζω, στο κατάστρωμα του καραβιού, ένας μαύρος ναύτης. Και του έκανε εντύπωση ο Παρθενώνας, αν δεν κάνω λάθος. Και λέει ότι ξέρεις κάτι, και ο Παρθενώνας, αν θυμάμαι καλά έτσι όπως το είχε θέσει, είναι ένα μάτσο από κάγκελα, τα οποία συγκρατούν το μέλλον. Δηλαδή σε φάση είναι ενός τύπου φυλακή. Και ήταν πάρα πολύ ωραία μεταφορά. Ίσως είναι πιο ιδιαίτερη μεταφορά του Παρθενώνα που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Γιατί για πάρα πολλούς ο Παρθενώνας είναι σύμβολο δημοκρατίας, σύμβολο του ότι όλα άλλαξαν εξαιτίας των αρχαίων Ελλήνων. Και είναι αλήθεια, οι αρχαίοι Έλληνες εκείνης της περίοδου, οι Αθηναίοι οι περισσότεροι, άλλαξαν την ιστορία που όπως την έχουμε, όπως την ξέρουμε ρε παιδί μου. Δηλαδή η αναγέννηση, ο διαφωτισμός, όλα εκεί πάνω στηρίχθηκαν και όχι μόνο. Αλλά ξέρεις, πάντα και ειδικά στο εξωτερικό περισσότερο και εμείς θα σας πω μάλλον πώς το συνειδητοποίησα όταν το διάβαζα. Και νομίζω ότι κάπως έτσι μάλλον μπορεί να θέλω να το περάσει ή και όχι, δεν ξέρω, εγώ θα σας πω το δικό μου προβληματισμό όταν το άκουσα. Λοιπόν, ξέρουμε λοιπόν ότι ο Παρθενώνας είναι σύμβολο ελευθερίας, δεν θα έλεγε κανένας, γιατί άμα το καλοσκεφτείς, ο Παρθενώνας και όλα τα ωραία πράγματα του χτίστηκαν πάνω στην εκμετάλλευση της Αθήνας από το Συμμαχικό Ταμείο. Κάηκαν νησιά και νησιά για να χτιστεί αυτός ο Παρθενώνας. Λοιπόν, και ήταν χοντρή εκμετάλλευση.
Τώρα θα μου πεις, είναι κάτι, και εδώ μπορεί κάποιος να το πει ότι είναι και η τέχνη με τον καλλιτέχνη και το έργο του καλλιτέχνη. Θα μπορείς να πει, μα αφού αυτός ο συγγραφέας ή αυτός ο ηθοποιός, μα αφού είναι σκατένιος κατά βάθος, είναι το δημιούργημα του κακό. Αυτό δεν ξέρω, δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Αλλά αυτό που μέσα στο δικό μου κεφάλι τότε δημιούργησε σαν παρομοίωση και το σκέφτηκα ακριβώς όπως θα σας το πω. Αν το καλοσκεφτείτε, είναι ότι ο Παρθενώνας σε εμάς τους Έλληνες όντως είναι σαν ένα μάτσο από κάγκελα κλουβιού. Δηλαδή σκεφτείτε ότι, και μπορεί να λέω βλακεία πραγματικά, αλλά ξέρεις, είναι εικόνα αυτό από το πράγμα που μου δημιουργήθηκε όταν ήμουν τρίτη γυμνασίου, ότι ξέρεις κάτι, λέμε μια ζωή οι πρόγονοί μας και όταν εμείς χτίζαμε Παρθενώνας οι άλλοι κάναν βελανίδια, και άμα το καλωδείτε έχουμε μείνει σε κάποια πράγματα, όχι σε όλα ευτυχώς, αλλά στη γενική συμπεριφορά μας ως λαός έχουμε μείνει στάσιμος εκεί πέρα. Και ενώ ρε παιδί μου το φτιάξαμε μία φορά, είτε ήταν Παρθενώνας, είτε ήταν όλη αυτή η χρυσή εποχή, όπως λεγόταν μετά τα Αλεξανδρινά χρόνια ή 1002, ποτέ δεν το ξανακάναμε, γιατί απλά επαναπαυόμασταν ρε παιδί μου ως λαός, και νομίζω ότι το πιστεύω το πράγμα, ότι επαναπαυόμασταν πάνω στις στάχτες των προγόνων μας και λέγαμε εμείς και οι πρόγονοί μας και. Και έχει τύχει σε πολλές συζητήσεις να αναφερθεί αυτό, ρε παιδί μου. Ότι ξέρεις κάτι, από το εξωτερικό οι περισσότεροι δεν μας θεωρούν αυτό που έχουμε εμείς στο κεφάλι μας, ως Έλληνες για παράδειγμα. Και πάντα σκεφτόμουν ότι έμεσα, αυτό είναι σαν μια φυλακή του ίδιου μας του νου, ρε παιδί μου, γιατί πάρα πολύ περιορίζονται από αυτό το πράγμα. Ενώ μπορεί να δημιουργήσεις, να φτιάξεις πράγματα. Τώρα θα πεις, οι σκέψεις ενός παιδιού τρίτης γυμνασίου ήταν αυτές. Πολύ περίεργες σκέψεις, τώρα που το σκέφτομαι. Αλλά δεν έχει σημασία. Τέτοιες σκέψεις έκανα όταν ήμουν παιδί. Και ρε παιδί μου, ναι, όντως, το κεφάλι μου λειτουργήσε 100% η παρομοίωση αυτή, ότι ο Παρθενώνας είναι ένα μάτσο από κολόνες και κάγκελα, μεταφορικά, τα οποία κρατάνε εχμάλωτο κάτι. Και ίσως αυτό το εχμάλωτο κάτι να είμαστε οι ίδιοι εμείς, ρε παιδί μου, το παρόν. Δεν ξέρω, ήταν πολύ ωραίο. Διαβάστε το. Νομίζω ότι αξίζει. Οι μεταφορές που έχει εδώ μέσα είναι τρομερές. Πραγματικά αξίζει. Τώρα δεν ξέρω αν σας φαίνονται περίεργα αυτά που λέω ή όχι. Μπορεί σε κάποιους. Και σε μένα καμιά φορά όταν κάθομαι και τα σκέφτηκα μου φαίνονται περίεργα, αλλά εντάξει, είναι λίγο ιδιαίτερος ο τρόπος που σκέφτομαι μερικά πράγματα. Λοιπόν, θα περάσω σιγά σιγά. Εν τω μεταξύ σήμερα πάει πολύ. Πόση ώρα μιλάω? 51 λεπτά, καλώς. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ σκέφτομαι, έρχονται στο μυαλό μου εικόνες από τότε που ήμουν παιδί. Και σκέφτομαι ότι πολλά από τα βιβλία έμεσα, μέσα στο κεφάλι μου είχαν καθοριστεί από τότε που ήμουν παιδί που θα τα διάβαζα. Και τι εννοώ με αυτό? Στο επόμενο βιβλίο, και θα σου περάσω κατευθείαν, είναι John Steinbeck, Ο δρόμος με τις φάμπρικες. Όταν ήμουν παιδί, ένα από τα διηγήματα, θυμάστε που σας είχα πει κάποτε για μια εγκυκλοπαίδεια που είχαμε πάρει και είχε μέσα μια μαθητική, η μόνη εγκυκλοπαίδεια που είχε αγοράσει ο πατέρας μου τότε όταν ήμουν παιδί, είχε μέσα κάποια διηγήματα. Ένα από αυτά τα διηγήματα ήταν το Άνθρωποι και Ποντίκια. Ήταν μέσα από το βιβλίο του Steinbeck, το οποίο δεν το έχω διαβάσει και θέλω να το διαβάσω. Πρώτη φορά που άκουσα λοιπόν για τον Steinbeck ήταν όταν εγώ ήμουν πρώτη δημοτικού και όχι άκουσα, το διάβασα γιατί είδα τον τίτλο του συγγραφέα, το όνομα του συγγραφέα μέσα στο τέτοιο. Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση το Άνθρωποι και Ποντίκια. Μετά μεγαλώνοντας, στο κεφάλι μου ήρθε από το σχολείο κυρίως πιο πολύ, από την έκφραση έκθεση του σχολείου, τα Σταφύλια της Οργής. Αλλά δεν κάναμε ποτέ κάποιο, νομίζω ένα διήγημα είχαμε πει, ένα μικρό κομματάκι από τα Σταφύλια της Οργής. Και πάντα ήθελα να πιάσω Steinbeck. Steinbeck. Αλλά anyway. Συγχωρήστε τις παραφράσεις. Μπορεί να το κάνω αρκετά συχνά. Πάνω στον τρόπο ομιλίας μου. Και λέω, ήρθε. Αυτό είναι από εφημερίδα. Είναι από την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Χάλια χαρτί, χάλια εκδοσή. Αλλά το νόημα είναι που μετράει σε αυτό. Δρόμος με τις φάμπρικες λοιπόν. Για κάποιο λόγο κάτι με σταματούσε να διαβάσω τον Steinbeck. Και λέω, ρε παιδί μου, το έχω στη βιβλιοθήκη μου. Γιατί να μην το πιάσω? Το πιάσα σε μια πολύ περίεργη περίοδο της ζωής μου. Ήταν μια περίοδος η οποία το μυαλό μου ήταν αλλούνταλού. Όταν λέω αλλούνταλού, είχα πάρα πολλές περισπάσεις και πολύ άσχημες περισπάσεις, ρε παιδί μου, και δεν είχα καθόλου συγκέντρωση. Μα πολλές φορές ένα βιβλίο το διαβάζουμε αλλιώς όταν είμαστε παιδιά, αλλιώς όταν είμαστε ενήλικοι και με άλλα μάτια και λογική. Σε αυτό ισχύει.
και το έχω ξαναπεί και το λέω. Υπάρχουν βιβλία τα οποία έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου κάθε κάποια χρόνια θα τα διαβάζω. Όπως είναι το Τάδε Έφη Ζαρατούστρα του Νίτσε, το οποίο θα το ξαναπιάσω όταν θα πάω 41 χρονών. 42. Στα 41-42 θα το ξαναδιαβάσω. Θέλω να ξαναδώ τι θα έχει αλλάξει μέσα μου μέχρι τότε. Και όντως, όταν είσαι παιδί ή μεγάλος ή έφηβος ή οτιδήποτε, όλα αλλάζουν, παίρνουν διαφορετικό νόημα. Υπάρχουν βιβλία τα οποία τα απολαμβάνεις περισσότερο, λιγότερο, κάποια που τα διαβάζεις μόνο και τα διαβάζεις χωρίς να καταλαβαίνεις τι θέλουν να σου πούνε, αλλά πάντα κέρδος είναι. Θα σου πούμε για αυτό το βιβλίο μας και ας μην πιάσω τα γύρω-γύρω, γιατί κάποια στιγμή θέλω να πιάσω και τα σταφύλια της οργής. Πραγματικά θέλω να το διαβάσω. Το συγκεκριμένο Steinbeck πραγματικά έχει απίστευτη γραφή. Απίστευτη γραφή και μ' αρέσει ο τρόπος που παρουσιάζει τους χαρακτήρες του. Οι χαρακτήρες του δεν φταίνε ποτέ. Γιατί εννοώ δεν φταίνε ποτέ? Είναι άνθρωποι. Και δεν υπάρχει μέσα, ξέρεις, κάτι έγινε και ακόμα και το κακό να γίνει, υπάρχει ένας λόγος που προκλήθηκε. Είναι αυτό που λένε ότι τίποτα δεν είναι καλό ή τίποτα δεν είναι κακό. Ακριβώς αυτό το πράγμα είναι αυτό το βιβλίο. Η γραφή του Steinbeck είναι αυτή. Ότι δίνει δίκιο ακόμα και σε αυτόν που έκανε το λάθος. Αυτόν που δεν υπάρχουν καλοί και κακοί στο Steinbeck, υπάρχουν άνθρωποι. Και οι άνθρωποι έχουν τα καλά τους, έχουν και τα κακά τους και είναι αυτό ρε παιδί μου, είναι ο χαρακτήρας τους, είναι αυτός τους. Κάποιοι αλλάζουν, κάποιοι καταλαβαίνουν, κάποιοι δεν καταλαβαίνουν, κάποιοι κοροϊδεύουν, κάποιοι κοροϊδεύονται, κάποιοι τα κάνουν και τα δύο μαζί. Είναι ο ορισμός. Δύο συγγραφείς έχω βρει στο ίδιο Βεληνικές. Ο ένας είναι ο Steinbeck και ο άλλος είναι ο Philip Dick. Αυτοί οι δύο, η γραφή τους είναι απίστευτη. Είχα διαβάσει τα σταφύλια, γλαφυρές περιγραφές της Αμερικής του Μεσοπολέμου, αλλά το διάβασα μικρός και με είχε ρίξει ψυχολογικά, γιατί μιλούσε σε συνέχεια για φτώχεια και κακουχίες. Ισχύει. Και θέλω να το διαβάσω τώρα που είμαι μεγάλος και μπορώ να το κρίνω λίγο καλύτερα. Και νομίζω ότι είναι καλή. Πάντα, ξέρεις, είναι αυτή. Πάντα υπάρχει καλή περίοδος για κάτι και η καλή περίοδος είναι όταν το διαβάζεις. Ή όποτε και να είναι. Λοιπόν, και άμα θες το ξαναπιάνεις. Περιγράφει ο δρόμος με τις φάμπρικες, μια περιοχή στην Αμερική. Και περιγράφει τις σχέσεις των ανθρώπων που ζουν σε αυτή την περιοχή. Φτωχοί, πλούσιοι, εργοστασιάρχες, μεροκαματιάριδες, γιατροί. Κεντρικό πρόσωπο, την ιστορία του οποίου περιγράφει έμεσα, είναι η ιστορία ενός γιατρού. Γιατί υπάρχει ένας κεντρικός άξονας, ο γιατρός της περιοχής. Αλλά μέσα από την έμεση ιστορία του γιατρού, περιγράφεται αυτή η ιστορία του γιατρού λοιπόν, περιγράφεται μέσα από τις ζωές των άλλων ανθρώπων αυτές τις περιοχές. Και δείχνει ότι πραγματικά είναι υπέροχο βιβλίο. Είναι υπέροχο βιβλίο για να διαβάσει κάποιος και να δει τις σχέσεις των ανθρώπων μιας μικρής περιοχής. Πώς οι ζωές τους μπλέκονται και πώς ο ένας βλέπει τη ζωή τους μέσα από τα μάτια του άλλου. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Ένα βιβλίο το οποίο το συνιστώ και έχει απίστευτη περιγραφή πίσω και λέει: είμαστε ζώα μοναχικά. Όλη μας τη ζωή παλεύουμε για λιγότερη μοναξιά. Πολύ σπουδαίο αυτό. Και μια από τις πανάρχες μεθόδους μας είναι να λέμε μια ιστορία, παρακαλώντας να βρεθεί ένας ακροατής που θα πει και θα το πιστεύει: α ναι, έτσι ακριβώς είναι. Ή πάντως έτσι το αισθάνομαι κι εγώ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Νομίζω ότι διαβάζοντας αυτό έχει σε φάση, δεν ξέρω, με έκανε να χαρώ ακόμα περισσότερο όταν το διάβαζα. Πραγματικά κάπως έτσι είναι, όντως. Και μέσα από τις ιστορίες μας και τις επαφές μας με τους άλλους ανθρώπους, προσπαθούμε να πορευτούμε σε αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μη σας τρομάζει, είναι πάρα πολύ μικρό, διαβάζεται... Ναι, ναι, διαβάζεται ευχάριστα, φεύγει κατευθείαν νερό, είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Είναι τα διδάγματα που δίνει, μπορείς να πάρεις διδάγματα από αυτό, αν κάποιος ψάχνει διδάγματα. Αλλά το μεγαλύτερο δίδαγμα από όλα είναι ότι, ξέρεις κάτι ρε φίλε, είμαστε άνθρωποι. Και ένας άνθρωπος είναι άνθρωπος. Θα κάνει και τα λάθη του, θα κάνει και τα καλά του. Κατά βάση, και αυτό είναι το ωραίο, κατά βάση στηρίζεται στην καλή πλευρά του ανθρώπου. Γιατί όταν είσαι καλόβολος άνθρωπος, να το θέσω απλοϊκά, όταν είσαι καλόβολος και τα λάθη σου, έχεις τη διάθεση να τα καταλάβεις ότι είναι λάθη και έχεις τη διάθεση, γιατί αυτό είναι η διάθεση που έχεις και η προδιάθεση, να δεχθείς και να κάνεις πράγματα. Δηλαδή, αν είσαι λίγο καλόβολος άνθρωπος, ίσως να το περιγράφω πολύ απλοϊκά, αλλά νομίζω ότι αν είσαι λίγο καλόβολος άνθρωπος και τα λάθη σου και τα κακά σου, ρε παιδί μου, μπορείς να τα αντιληφθείς ή όταν στα επισημαίνουν οι άλλοι και έχεις την διάθεση να τα διορθώσεις ή να τα βελτιώσεις ή χίλια δύο. Αν είσαι κακότροπος και ιδιότροπος, και τα δύο μαζί πακέτο, μπορεί να μην το δεχθείς. Ή αν είσαι τρομερά εγωιστής, ρε παιδί μου.
Νομίζω ότι ποντάρει πάρα πολύ στην πρώτη πλευρά του ανθρώπου. Πάρτε το, κατεβάστε το, κατεβάστε το, διαβάστε το. Είναι τρομερό βιβλίο και ανυπομονώ είναι η αλήθεια να πιάσω τα σταφύλια της Ευρωπαϊκής, τα οποία αυτή τη στιγμή περνάω μια περίεργη περίοδο από θέμα αναγνωσιμότητας. Δεν έχω και πολλές τέτοιες για να διαβάσω. Έχω λίγο, κάνω πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι θα ήθελα να το πιάσω και με τρομάζει πιο πολύ τα σταφύλια της Ευρωπαϊκής αυτή την περίοδο γιατί είναι πολύ μεγάλο. Και νομίζω είναι 2 τόμοι, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά θα το κάνω και αυτό. Και πάμε τώρα στα τελευταία 4, 10 ώρες μετά. 50 βιβλία πιο μετά. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ μου αρέσει η μουσική που παίζει. Για κάποιο λόγο με χαλαρώνει πάρα πολύ. Άσχετα άμα είμαι στο. Ξέρεις ποιο είναι το αστείο, ότι ενθουσιάζομαι. Και φαίνεται όταν μιλάω για πράγματα που με ενθουσιάζουν. Και απ' την άλλη κάθομαι και ακούω μια μουσική η οποία είναι πολύ slow, ρε παιδί μου, για να σε ηρεμεί. Και απ' τη μία ακούω μια μουσική συγγνώμη που σε ηρεμεί και εσείς μαζί με μένα και ενθουσιάζομαι και δεν σκέφτομαι άμα ήταν λίγο πιο πορωτική η μουσική σε φάση τι θα έκανα. Λοιπόν, θα σας πω το βιβλίο που δεν λάτρεψα στο τέλος. Θα σας πω πρώτα αυτά που λάτρεψα και πάμε σε αυτά τα οποία... Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτό. Το έχω ξαναφέρει. Είναι σκοτεινό βιβλίο. Δεν είναι καθόλου αισιόδοξο βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο που αφορά την εσωτερική αναζήτηση και όχι η εσωτερική αναζήτηση μέσω της λογοτεχνίας, την εσωτερική αναζήτηση μέσω των σκέψεων του ήρωα. Λοιπόν, μόλις είδα ότι οι εκδόσεις Παπαδόπουλος έχουν ως εξώφυλλο την πασίγνηση φωτογραφία της Ντοροθέα Λάγκ που τράβηξε σε πόλεμο. Είναι μεγάλο αυτό, είναι πολύ μεγάλο, αλλά το ψήνω πολύ άγρια να το πιάσω κάποια στιγμή και να αφιερωθώ πάνω σε αυτό. Λοιπόν, είναι η μητέρα που λέγαμε τις προάλλες. Τι ωραία φωτογραφία αυτή, πραγματικά απίστευτη φωτογραφία. Λοιπόν, θα ταιριάζει πάρα πολύ. Αυτό σκεφτόμουν προχθές που έλεγα για τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία, το πρώτο πράγμα που ήρθε στο μυαλό μου όταν την είχα δει ήταν τα σταφύλια της οργής. Ταιριάζει πάρα πολύ αυτή η εικόνα με όλο αυτό και νομίζω ότι είναι πολύ καλή επιλογή. Πραγματικά, πραγματικά απίστευτη εικόνα. Απίστευτη εικόνα. Και χαίρομαι που επιτέλους δεν είμαι ο μόνος που το σκέφτηκε. Υπάρχει και ένας εκδοτικός οίκος που σκέφτηκε ότι αυτή η εικόνα ταιριάζει με αυτό το τέτοιο. Γιατί τυπικά αυτό είναι. Κράχ και τα σταφύλια της οργής. Λοιπόν, αλλά θα πριν μετά τα σταφύλια της οργής, ένα βιβλίο το οποίο είναι αρκετά σκληρό. Ένα βιβλίο όμως που δεν μπορώ να σταματήσω να συνιστώ να το διαβάσει κάποιος. Η αλήθεια είναι, ξέρω ότι όσοι το κάνουν μετά θα με κυνηγάνε. Θα με κυνηγάνε γιατί θα τους ρίξω στα πατώματα. Βέβαια, η αλήθεια είναι, πολλοί θα πούνε, οχ, τι ήταν τώρα αυτό που διάβασα. Και δεν είναι ότι δεν θα το καταλάβει. Βασικά, το τέλος μπορεί να μην το καταλάβει κανένας. Είναι πολύ πιθανό. Κανένας. Τώρα θα μου πεις, δεν το καταλαβαίνει κανένας για να ξυψώσεις το ότι το κατάλαβες. Όχι, καμιά σχέση. Νομίζω το συγκεκριμένο βιβλίο και που θα σας δείξω. Και έχω ξαναμιλήσει γι' αυτό στο παρελθόν, αλλά για να το βιώσεις, δεν είναι να το καταλάβεις, είναι να το νιώσεις. Πρέπει να έχεις το συναισθηματικό υπόβαθρο, όχι το γνωστικό, το συναισθηματικό υπόβαθρο για να το πιάσεις αυτό το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι αρκετά σκοτεινό και είναι αρκετά σκληρό. Ένα βιβλίο το οποίο διαπραγματεύεται πολλούς εσωτερικούς δαίμονες που μπορεί να έχει οποιοσδήποτε. Και κυρίως όσον αφορά το συναισθηματικό του κόσμου. Λοιπόν, όταν έχεις πάρα πολλά μέσα στο κεφάλι σου και... Ξέρεις, είναι αυτή η φάση, ρε παιδί μου, που αγγίζεις καμιά φορά τη σκοτεινή σου πλευρά. Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουμε και τη φωτεινή μας, έχουμε και τη σκοτεινή μας πλευρά. Και μερικές φορές μέσα στην αναζήτησή σου στο ποιος είσαι και τι είσαι. Όταν πας προς τα εκείνα τα μονοπάτια, νομίζω ότι αυτό το βιβλίο είναι πηξίδα και είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Ο Λύκος της Στέπας. Ένα βιβλίο το οποίο όταν το διάβασα με σόκαρε και υπήρχαν πολλές φορές που σε 2 βιβλία έχω και δεν ξέρω αν είναι καλό που το λέω αλλά τουλάχιστον όταν το διάβασα είδα μερικές φορές τον εαυτό μου σε 2 βιβλία μέσα και το ένα είναι πιο σκοτεινό από το άλλο ενώ κάποια πράγματα τουλάχιστον το πώς τα σκεφτόμουν παλαιότερα ρε παιδί μου γιατί όλοι αλλάζουμε ως άνθρωποι, όλοι εξελισσόμαστε και πολλά πράγματα που σήμερα μπορούμε να τα πιστεύουμε ή να τα βλέπουμε στον εαυτό μας αλλάζουν. Και αυτό είναι το ωραίο, ότι ποτέ δεν μείνει στάσιμος.
Αλλή μόνο σε αυτούς που μένουν στάσιμοι, σε απόψεις, αυτοί που μένουν... Καλά, είναι καλό να είσαι καλός και σταθερός στις απόψεις σου, αλλά είναι πολύ ωραίο να έχεις τη διάθεση να μάθεις, να εξελιχθείς, να πας παραπέρα, σε ό,τι είναι αυτό. Λοιπόν, αρκεί να είναι καλό. Λοιπόν, πολύ σκοτεινό βιβλίο. Μιλάει για την εσωτερική αναζήτηση ενός ανθρώπου. Βασικά, η ιστορία πάει ως εξής. Σε ένα σπίτι, τότε εκείνη την εποχή, ειδικά και νομίζω στο εξωτερικό γίνεται ακόμα, πολλοί νοικιάζανε τα δωμάτια τους. Λοιπόν, αυτό, να μην είσαι απόλυτος ακριβώς. Γιατί τίποτα δεν αξίζει να είσαι απόλυτος. Βασικά, δεν αξίζει να είσαι απόλυτος. Πρέπει να μπορείς να έχεις τη διάθεση να αλλάξεις. Αυτό που έλεγα και πριν, ότι να είσαι καλόβολος άνθρωπος ακόμα και σε αυτό. Να αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί κάτι από αυτό να μην είναι καλό και να έχεις την όρεξη να το αλλάξεις τη διάθεση. Λοιπόν, νομίζω ότι από εκεί πρέπει να πηγάζει και η απολυτότητα, από το πόσο διατεθειμένος είσαι να δεχθείς κάποια πράγματα. Και να συνεχίσω αυτό, στο εξωτερικό, νομίζω και ξαναλέω πρέπει να γίνεται ακόμη σε πολλά τέτοια και όσοι, αν είστε κάποιοι στο εξωτερικό, επικυρώστε με, ακυρώστε με. Πολλοί νοικιάζουν δωμάτια. Μπορεί να έχω εγώ ένα σπίτι και να νοικιάσω σε κάποιον το δωμάτιό μου. Λοιπόν... Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα, ισχύει και δυστυχώς ή ευτυχώς είναι, βασικά δεν θα πω ότι είναι σπάνιο ή όχι, δεν ξέρω, ότι ο καθένας διαφορετικά το αντιλαμβάνεται και ο καθένας έχει ως γνώμονα τον εαυτό του, αλλά ναι. Λοιπόν, τώρα είναι η πρώτη φάση που ήρθε η εικόνα, είναι οι καθηγητές μου από το πανεπιστήμιο μου, το διάβασα το σχόλιο αυτό και σκέφτηκα καθηγητές οι οποίοι μου έχουν βγάλει το λάδι γιατί δεν έχουν μηδενική συνέστηση. Αλλά ναι, ήταν η εικόνα που μου ήρθε σαν φλασιά. Ξέρεις αυτό, μερικές διαβάζεις κάτι και σου σκάει ένα flash forward, ένα flash tag έτσι. Τέλος πάντων, σε ένα τέτοιο σπίτι, στο οποίο στον πάνω όροφο, σε ένα δωμάτιο, γιατί ένα δωμάτιο είχαν τότε, τα μπάνια ήταν κοινόχρηστα, μην σας πω δεν είχαν και μπάνια σε πολλά σπίτια τότε. Ήταν αυτά το γκιουγκιού και από το παράθυρο. Λοιπόν, ένας νικάρης, ένας περίεργος νικάρης, ο λύκος της στέπας, και δείχνει την προσπάθεια του ανθρώπου να υποτάξει το ζώο μέσα του. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό το ζώο. Και το ζώο αυτό παίρνει τη μορφή ενός λύκου. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χαρακτηριστικά λύκου στο χαρακτήρα ή ένας λύκος που έχει χαρακτηριστικά ανθρώπου στο χαρακτήρα. Στο αφήνει σε σένα αυτό. Αυτό μου αρέσει με τον Έσε, ότι στο παρουσιάζει, στο λέει, αλλά ξέρεις κάτι, όχι διάλεξε, δες που μπορεί να εντάσσεσαι, αν εντάσσεσαι ίσως ή όχι, και τι θα ήθελες να αλλάξεις. Γιατί σε ένα πράγμα διαφωνούσα πάρα πολύ. Μπορεί να είδα πολλά χαρακτηριστικά του χαρακτήρα μου και του εαυτού μου μέσα σε αυτό το βιβλίο, αλλά σε αυτό που διαφώνησα κάθετα, και ήταν αυτό που μου άρεσε περισσότερο, είναι το τέλος. Δηλαδή, σκεφτόμουν ότι μπορεί να έχω και εγώ κάποια χαρακτηριστικά αυτά, γιατί νομίζω ότι πάρα πολύ το κάνουμε αυτό. Όταν διαβάζεις ένα βιβλίο που σου ενθουσιάζει και σου αρέσει, πολλές φορές τίνεις να προβάλλεις τον εαυτό σου στη θέση του πρωταγωνιστή. Και σε ένα βιβλίο το κάνεις περισσότερο από ότι σε μια ταινία, σε μια σειρά. Γιατί στη σειρά τον βλέπεις τον πρωταγωνιστή. Στο βιβλίο πολλές φορές είσαι εσύ που με τα μάτια σου βλέπεις το βιβλίο. Εσύ είσαι με τα μάτια σου που ανοίγεις μάλλον τα μάτια σου μπροστά στις σελίδες και όλα προσέρχονται μπροστά σου. Οπότε είναι σαν να είσαι σε ένα όνειρο. Το όνειρο το βλέπεις εσύ. Άρα είσαι πρωταγωνιστής του όνειρου σου, ρε παιδί μου. Είσαι ο πρωταγωνιστής της φαντασίας σου. Και πολλές φορές ασυναίσθητα βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση του πρωταγωνιστή. Εγώ τον έβαλα απόλυτα τον εαυτό μου στη θέση του πρωταγωνιστή γιατί βρήκα αρκετά κοινά σημεία. Αλλά αυτό που. Και με έκανε να χαρώ. Ότι η δική μου προσέγγιση, ειδικά προς το τέλος, το πώς τελειώνει αυτό το βιβλίο, θα ήταν τελείως διαφορετική. Γιατί το τέλος είναι αρκετά σκοτεινό. Όπως και το τέλος του επόμενου βιβλίου που θα σας δείξω είναι αρκετά σκοτεινό και πολύ βαρύ. Όπως και αυτό είναι αρκετά βαρύ βιβλίο. Λοιπόν, και το ένα ταιριάζει απόλυτα με το άλλο βιβλίο. Είναι πάνε αγκαλίτσα. Υπάρχουν κάποια βιβλία που δεν το καταλαβαίνεις, αλλά είναι το ένα δεμένο για το άλλο. Είναι σαν αιώνια ζευγάρια γεννημένα σε διαφορετικές εποχές που έχουν προοριστεί να πορεύονται μαζί στην επέκεινα. Λοιπόν, τι είπα τώρα. Ακόμα και εγώ εντυπωσιάζω καμιά φορά. Πλάκα κάνω, αλλά πέρα από αυτό. Λοιπόν. Τέλος πάντων, διαβάστε το. Όσοι έχετε τη διάθεση να ασχοληθείτε με αυτό το βιβλίο, πιάστε το. Δεν θα το μετανιώσετε. Σε όποιον το πρότεινα να το διαβάσει, σοκαρίστηκε και του άρεσε πάρα πολύ. Ευτυχώς δεν μου το πέταξαν στα μούτρα πίσω, σε όποιον το πρότεινα να το διαβάσει. Ευτυχώς είναι από μακριά. Αλλά δεν έχει να λέει. Herman Hesse. Και ο Σιντάρτα είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο του ίδιου. Το λατρεύω το Σιντάρτα, αλλά είναι πολύ αισιόδοξο το Σιντάρτα σε σχέση με αυτό εδώ. Αλλά εδώ πέρα σου αφήνει, ξέρεις κάτι. Αυτό είναι το ωραίο με τον Hesse. Ο Hesse, και αυτό κατάλαβα διαβάζοντας Hesse. Ξέρετε την αγάπη μου που έχω για τις ιστορίες. Την αγάπη μου που έχω για τα παραμύθια. Την αγάπη μου που έχω. Βιβρέ, καλώς τον. Καλησπέρα, καλησπέρα. Την αγάπη που έχω για τις ωραίες ιστορίες.
Ο ΕΣΕ για μένα είναι ένας, να το θέσω χαζά μεν, αλλά δεν έχει σημασία, ένας παραμυθάς ο οποίος είναι 15 έτη φωτός μπροστά από όλους τους υπόλοιπους. Λέει μια ιστορία με τη σοβαρή πλευρά. Όποιος διαβάσει το Σιντάρτα θα δει ότι ίσως είναι το πιο όριμο παραμύθι του Ντέμιεν. Δεν το έχω διαβάσει το Ντέμιεν, είναι αλήθεια, νομίζω. Δεν το έχω διαβάσει. Πρέπει να το δω αυτό ποιο είναι. Λοιπόν, ούτε τι πραγματεύεται ξέρω. Θα ήθελα να το δω όμως. Πάντως, Έλα ρε Θύμιο! Έλα ρε Θύμιο! Χίλια ευχαριστώ! Χίλια ευχαριστώ! Ειλικρινά, χίλια ευχαριστώ! Εν τω μεταξύ, εγώ χρωστάω κέρασμα, εσύ κερνάς. Χίλια ευχαριστώ ρε Θύμιο, χίλια ευχαριστώ! Λοιπόν, εν τω μεταξύ σκεφτόμουν τώρα, μέσα στην εβδομάδα λογικά πρέπει να σου έρθω κάποια στιγμή να πιούμε καφέ, παρεπιπτόντως. Και έχω να σε πω και νέα. Λοιπόν, ναι, για τα live και για τα τέτοια. Ο Θύμιος, για όσους δεν ξέρετε, τον έχω αναφέρει πολλές φορές. Πες ένα γεια ρε μάλια από κάτω που κάνεις τα donation και δεν λες ούτε γεια. Λοιπόν, και ο Θύμιος είναι πάρα πολύ καλός φίλος, streamer και youtuber. Πατά και το κανάλι σου από κάτω, θα το δει ο κόσμος όποιος θέλει να μπει. Κάνει πάρα πολύ ωραία βίντεο και gameplays βίντεο και βασικά με να μου αρέσουν και τα gameplay, αλλά παρέσουν πάρα πολύ και κάνει πολύ ωραίες βόλτες στο νησί. Με ποδήλατο ή όχι, είναι πάρα πολύ ωραία. Θύμιο! Ή Δέσποινα, δεν ξέρω ποιος από τους δυο σας το έχει τέτοιο τώρα αυτή τη στιγμή. Πέτα από κάτω και τα link. Λοιπόν, είναι τρομερός. Τέλος πάντων, θα τα βρούμε μεταξύ μας. Ναι, αλλά βάλε και το link από κάτω, αγόρι μου, φιλιά. Λοιπόν, τέλος πάντων, λίγο στη στέπας. Πολύ βαθύ, πολύ ωραίο. Και το αδερφάκι του είναι πολύ πιο σκοτεινό. Το αδερφάκι του είναι πολύ πιο σκοτεινό. Και αν έλεγα ποτέ ότι δεν, όταν το διάβασα είπα ότι Χριστέ μου. Λοιπόν, το αδερφάκι του είναι τέρμα σκοτεινό. Το υπόγειο. Για μένα, μέσα στο δικό μου το κεφάλι, αυτά τα δύο πάνε πακέτο. Το υπόγειο πραγματεύεται την ιστορία ενός ακόμα πιο σκοτεινού τύπου από ότι ο Λύκος της Στέπας, ο οποίος, ξέχασα να σας πω, η ιστορία ότι πας... Έμενε σε ένα σπίτι, νίκιαζε ένα δωμάτιο και κάποια στιγμή είχε αποφασίσει στα 50 του να αυτοκτονήσει. Άρα, όταν θα πήγαινε 50 χρονών, θα αυτοκτονούσε και άφησε πίσω του. Τώρα, αυτοκτόνησε ή δεν αυτοκτόνησε, δεν ξέρουμε. Είναι κάτι που δεν το ξέρουμε. Δεν το λέει καν. Spoiler μικρό, αλλά είναι πολύ μικρό το spoiler αυτό. Και αφήνει όλη την ιστορία, δηλαδή όλα τα βιβλία είναι το ημερολόγιο του. Τσικάρετε το. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν. Υπόγειο, Ντοστογεύσκη. Θέλω και θα το κάνω, θα το βάλω μαζί πακέτο, μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Όταν διαβάσω όλα τα Ντοστογεύσκη, θα σας κάνω ένα αφιέρωμα μετά από 200 χρόνια από σήμερα πάνω στον Ντοστογεύσκη. Μέχρι να έρθει αυτή η μέρα που είναι και ο Μάκης τώρα γαμώτο, στα ωραία λοιπόν ο Μάκης. Ο Μάκης είναι ένας πολύ καλός φίλος, ο οποίος λατρεύει τον Ντοστογεύσκη, τατουάζ τον έχει χτυπήσει. Θα μπορούσε να χτυπήσει τατουάζ όμως. Άνετα, πρέπει να το προτείνω. Λοιπόν, αλλά. Ναι. Κάποια στιγμή όταν τελειώσω με αυτό το Ντοστογεύσκη και τα διαβάσω όλα όσα θέλω να διαβάσω, σας κάνω ένα αφιέρωμα αποκλειστικά πάνω σε αυτό. Μέχρι να έρθει εκείνη η μέρα ή η νύχτα, δεν ξέρω τι θα είναι όταν θα έρθει αυτή η ώρα. Υπόγειο. Ένα μικρό βιβλίο του Ντοστογεύσκη, σχετικά, αλλά πάρα πολύ βαρύ. Όσες σελίδες του λείπουν σε σχέση με τα υπόλοιπα, το έχει σε βάρος. Και σε βάρος, και βάρος νοημάτων, και βάρος ψυχολογικό. Θυμάμαι να τελειώνω αυτό το βιβλίο και απλά να κοιτάζω το ταβάνι. Εν τω μεταξύ το σπίτι είναι και έτσι δομημένο, που δεν έχω βεράντα ρε παιδί μου. Ναι, μεν είναι ισόγειο, αλλά ξέρεις, είναι σε φάση. Στανόμουν, λες και είμαι και εγώ μες στο υπόγειο μαζί παρέα. Ευχαριστώ ρε Θύμιο. Πατήστε, όσοι είστε, πατήστε να μπείτε. Κάντε subscribe στο φίλο Θύμιο. Πραγματικά ταξίζει, κάνει πολύ καλή δουλειά. Λοιπόν. Υπόγειο. Η εσωτερική η ιστορία ενός τυπά, ο οποίος πραγματικά έχει τόσο πολλούς δαίμονες μέσα του. Και όταν λέω δαίμονες, ψυχολογικούς δαίμονες. Για μένα χωρίζεται σε δύο κομμάτια και το τέλος τρία. Η αρχή είναι πάρα πολύ βαριά και δύσκολη. Δύσκολη στο να το διαβάσεις. Η εισαγωγή που κάνεις σε αυτό το βιβλίο είναι τόσο εσωτερική. Νιώθεις ότι αυτό ανταποκρίνεται καθαρά στο αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, χωρίς να έχουμε ιδέα την Ντοστογεύσκη, καθαρά στο τι έχουμε στο μυαλό μας για τον συγγραφέα. Τέρμα βαρύς. Βαρύς και ασήκωτος. Περιγραφικότατος, γλαφυρότατος. Είναι σε φάση, σε παίζει και σε πετάει στον τοίχο σαν μπαλίτσα, έτσι πα σε πάει. Λοιπόν, έρχεται το δεύτερο κομμάτι, το οποίο
ελαφρύνει τη γραφή. Η γραφή αλλάζει στο δεύτερο κομμάτι. Είναι πιο, δεν είναι τόσο πυκνή. Έχει πάρα πολύ πυκνά νοήματα στο πρώτο κομμάτι. Στο δεύτερο κομμάτι είναι και αρχίζει η ιστορία. Η ιστορία και η αφήγηση, ρε παιδί μου. Γιατί το πρώτο είναι η εσωτερική παρουσίαση του χαρακτήρα. Αχ, λοιπόν, εσωτερική παρουσία. Ευχαριστώ, Θήμιο. Πραγματικά, χίλια ευχαριστώ, αδερφέ. Αλλά σου λέω, θα σου πάρω να ακούω τη γλυκά και θα σου κεράσω. Το χρωστάω. Πρέπει να έρθω να σε κεράσω για τη γιορτή μου. Για τα γενέθλιά μου, βασικά. Ελπίζω να μην φτάσει η γιορτή μέχρι να έρθω. Λοιπόν. Η περιγραφή λοιπόν του χαρακτήρα, η αυτοπεριγραφή του χαρακτήρα, γι' αυτό μου αρέσει το Στογεύσκη, γιατί πολλές φορές κάνει αυτοπεριγραφές. Λοιπόν, αυτοπεριγραφές σαν να είναι ο ίδιος ο ήρωας. Είναι πολύ δυνατή, πολύ βαριά. Και μετά πάει η αφήγηση των γεγονότων. Παιδιά, είναι απίστευτο βιβλίο. Αλλά δεν το συνιστώ σε όλους. Είναι ένα βιβλίο το οποίο πρέπει να έχεις την διάθεση να το διαβάσεις και να έχεις και λίγη αισιοδοξία μέσα σου. Μην είσαι λίγο καταθλιπτικός, λίγο βαρύς. Πρέπει να έχεις και μια μικρή δόση αισιοδοξίας. Όχι για να τη χάσεις τελείως. Αλλά και δεν ξέρω, ακούγεται περίεργο αυτό που λέω. Γιατί οι περισσότεροι το εκθιάζουν και όντως καλά κάνουν γιατί το εκθιάζουν. Είναι βιβλίαρος. Αυτά τα δύο μαζί είναι love forever. Πραγματικά είναι love forever. Αλλά αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι αν δεν είσαι άνθρωπος και λίγο θετικός, να είσαι λίγο πιο, σε κάποια πράγματα λίγο πιο ελαφρύς από το πώς τα παίρνεις και πώς τα αντιλαμβάνεσαι και λίγο πιο καλοδιάθετος, να το θέσω πιο τέτοιο, μπορεί να σε ρίξει πάρα πολύ βαριά αυτό το βιβλίο. Εγώ συνειδητοποιήσω ότι ευτυχώς δεν είμαι τόσο βαρύς άνθρωπος στο χαρακτήρα και όπως και στο λύκο της τέτοιας, έφτασα σε σημείο να διαβάζω το βιβλίο αυτό και να λέω ρε φίλε γιατί. Εγώ αν ήμουν στη θέση του δεν θα το έκανα. Για ποιο λόγο να χάσει ένα άλλο πραγματικά, εκεί συνειδητοποιείς και για τον εαυτό σου πολλά πράγματα. Και μπορεί να σας φαίνεται, σας ξαναλέω, χαζό, αλλά δεν είναι καθόλου χαζό, ότι διαβάζοντας ένα βιβλίο, αν έχεις λίγο την. Είσαι λίγο πιο ξυμένη. Βασικά δεν χρειάζεται τίποτα το ιδιαίτερο. Λίγο έχεις λίγο ενσυναίσθηση, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω. Καταλαβαίνεις και για τον εαυτό σου πολλά πράγματα. Μπορεί καμιά φορά να διαβάζεις κάτι σκοτεινό και να λες, πω ρε φίλε, και εγώ τόσο σκοτεινό είμαι κατά βάθος, αλλά. Να παίζει να αντιληφθεί και αν ήσουν στη θέση του ήρωα, εσύ τι θα έκανε. Δηλαδή και στο Σιντάρτα. Και στο Σιντάρτα, που το Σιντάρτα είναι λίγο τελείως διαφορετικό. Δηλαδή ο ήρωας του Σιντάρτα και είχε και δεν είχε την επιλογή. Αυτό είναι η μόνη διαφορά από το υπόγειο. Και είχε και δεν είχε την επιλογή. Αυτός που ήταν στο υπόγειο είχε την απόλυτη επιλογή. Την απόλυτη επιλογή του αν θα βυθιστεί στο εσωτερικό του σκοτάδι. Ή αν θα διαλέξει κάτι διαφορετικό. Είχε την απόλυτη επιλογή. Εγώ ως άνθρωπος συνειδητοποίησα και μέσα από αυτά τα βιβλία και από άλλα που έχω διαβάσει και από τη ζωή μου μέχρι σήμερα ότι είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να έχω επιλογή και τις επιλογές μου να τις παίρνω. Δεν μπορώ όσο και καμιά φορά αν πέφτω στα βαριά, ξέρεις, πέφτω σαν χαρακτήρας ή οτιδήποτε. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε και περνάμε τις φάσεις μας. Το κάνω, προσπαθώ να παίρνω τις ευκαιρίες μου. Και δεν θέλω να αφήνω πράγματα να χάνονται. Και όχι μόνο δεν θέλω να αφήνω πράγματα να χάνονται, γιατί η ζωή μας είναι τόσο σύντομη, ποτέ δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει αύριο. Αλλά ναι, είναι καθαρά θέμα των επιλογών. Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι βαρύ, ξαναλέω, ασήκωτο. Οι επιλογές του χαρακτήρα είναι πολύ σκληρές. Πάρα πολύ σκληρές. Ένας άνθρωπος ο οποίος παλεύει συνέχεια με τον εαυτό του. Και δεν σας κρύβω ότι μερικές φορές σκεφτόμουν ότι ξέρεις, υπάρχουν κάποια σκηνικά που κι εγώ έχω σκεφτεί έτσι. Δεν θα πω ψέματα, έχω σκεφτεί όπως ο χαρακτήρας κάποιες φορές στη ζωή μου. Πιο μικρός κυρίως. Λοιπόν, αλλά εκεί που κατάλαβα ότι π.χ. εγώ διαφοροποιούμαι πολύ από αυτό το χαρακτήρα, είναι ότι. Εν τω μεταξύ, λες και το. Και είμαι εγώ μέσα στο βιβλίο, αλλά πέρα από αυτό. Έτσι το βλέπω το βιβλίο, αλλά. Είναι το θέμα των επιλογών. Δηλαδή, εγώ προσωπικά ως άνθρωπος θεωρώ αδιανόητες τις επιλογές που κάνουν οι ήρωες του Ντοστογεύσκη πολλές φορές. Δηλαδή, γι' αυτό ενώ μου αρέσει ο Ντοστογεύσκη και ως γραφή και με βρίσκει καθαρά. Τουργένιεφ, ακόμη χειρότερος, ενώ από άποψη επιλογών. Όλοι οι Ρώσοι συγγραφείς που έτυχε να διαβάσω, οι ήρωές τους με βρίσκουν αντίθετοι στο θέμα των επιλογών. Δηλαδή, κάθομαι και σκέφτομαι πολλές φορές, όχι ρε φίλε, εγώ θα το διάλεγα αλλιώς. Γιατί να αναβάλω κάτι και να περάσω τη ζωή μου μέσα ή να αυτοκτονήσω για παράδειγμα που είναι κυρίαρχο χαρακτηριστικό αυτών των βιβλίων. Είναι σε φάση, έβλεπα ένα πολύ ωραίο meme και γέλασα που είναι σε φάση οι Ρώσοι είναι
Ας λένε οι τέτοιοι, λένε οι Άγγλοι, ας γράψουμε για την τάξη και για το τέτοιο. Λένε οι Γάλλοι, ας γράψουμε για τον έρωτα. Λένε ποιοι άλλοι, τι να γράψουμε για το τέτοιο. Και είναι για το θάνατο. Οι Ρώσοι γράφαν για το θάνατο, ρε παιδί μου. Ήταν σε φάση... Τέλος πάντων. Διαβάστε το. Αν έχετε όμως την... Τώρα είναι challenge αυτό. Γιατί είναι ένα βιβλίο πολύ που το έχουν στα υπόψη, είναι πάρα πολλοί που θέλουν να το πιάσουν. Έχω δει πολύ κόσμο να το έχει στις λίστες του. Αλλά συνιστώ ότι πρέπει να είσαι και λίγο θετικός. Ενώ θετικός άνθρωπος. Να μην είσαι τελείως μαύρη Παρασκευή και σε πάνε όλα στραβά. Ναι, πάρα πολύ. Απλά το θέμα είναι ότι πρέπει να είσαι και λίγο ένα αλφα τύπου mentality για να μην βυθιστείς. Γιατί αν σε πάρει αυτή η λούπα από κάτω και η δίνει του Ντοστογεύσκη που είναι πάρα πολύ δυνατός ο άτιμος. Δηλαδή πραγματικά, εντάξει, τώρα κάνω τέτοιο για βιβλία, κάνω εκπομπή για βιβλία και λέω είναι πάρα πολύ δυνατός ο άτιμος του Ντοστογεύσκη. Η γλώσσα μου είναι πολύ ό,τι να είναι, αλλά κυριολεκτικά. Εντάξει. Και όταν το λέω αυτό, μου έρχεται σκηνικό από τους φτωχούς. Φτωχούς δεν είναι το βιβλίο. Που λέει για τη Βαρβαρούλα μου και Μανούλα μου, Μανίτσα μου. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει. Πρέπει να σκεφτείς και τα βιώματα και το ιστορικό πλαίσιο της τότε και εποχής. Ναι. Αυτό το συζητούσαμε, σας ξαναλέω, ειδικά με τους φτωχούς. Επειδή έχουμε μία. Είμαστε με άλλα 5 άτομα σε μια λέσχη ανάγνωση μεταξύ μας. Και ξεκινήσαμε να διαβάζουμε το Στογεύσκη και καμιά φορά. Διαβάζουμε διηγήματα πλέον, διαβάζουμε και τα σχολιάζουμε, ρε παιδί μου. Και έχει πέσει ακριβώς το ίδιο θέμα πάρα πολλές φορές στο τραπέζι. Ότι ξέρεις, μπορεί τώρα να μας ξαφνιάζουν πολλά πράγματα, αλλά ένα πράγμα έχω συνειδητοποιήσει. Και η αλήθεια είναι ότι το έχω συνειδητοποιήσει πόση εξουσία είχαν πάνω στο αντρικό φύλο οι γυναίκες τον προηγούμενο αιώνα. Πολύ περισσότερο. Γενικά θα μπορούσε να πει ότι οι άντρες ήταν πιο συναισθηματικοί το 1800. Αλλά όχι όλοι, προφανώς και όχι όλοι. Αλλά οι ήρωες, όταν λέω οι άντρες ήρωες, Ντοστογεύσκη, ήρωες του, Τουργένιεφ, ήρωες του. Δηλαδή διάβαζα το ημερολόγιο ενός περιττού ανθρώπου και έλεγα ρε φίλε, μία γυναίκα τους έχει καταστρέψει τη ζωή γιατί απλά δεν έχουν το θάρρος. Αυτό είναι το θέμα, ότι πάρα πολλοί παρασύρονταν από το συναισθηματισμό τους, αλλά το αστείο είναι ότι απλά βούλιαζαν μέσα σε αυτό. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου δίνεται η αίσθηση, ειδικά εκείνη την εποχή, ότι απολάβαναν πάρα πολύ να βουλιάζουν μέσα στην ηθική τους μαυρίλα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πάνε όλα στραβά με την κοπέλα που είσαι. Ας βυθιστώ πιο άλλο στο σκοτάδι, ρε παιδί μου, να μην κάνω κάτι να τα αλλάξω. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι όλη η περισσότερη πλειοψηφία των ηρώων που έχω διαβάσει εκείνη τη περίοδου κάνανε αυτό το πράγμα. Ειδικά οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι πλειοψηφία κάνανε αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν άπλωναν το χέρι τους για να βγουν από το σκοτάδι τους. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο. Δεν θα ήταν τόσο δύσκολο. Ειδικά αυτή η βαρβάρα, η άτιμη στους φτωχούς, πραγματικά τον κατέστρεψε τον άνθρωπο. Όλο Μανούλα μου, Μανίτσα μου την έλεγε. Τον ισοπαίδωσε. Καλά, και αυτό. Τέλος πάντων. Anyway. Σκέψου ότι στην θεολογία απειθήτα, στον τομέα δογματική, ένα καθηγητή δεν δέχεται μεταπτυχιακού εάν δεν έχουν διαβάσει τον ηλίθιο του στο γεύση. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον μπορεί να μην περάσει ποτέ το μάθημα, αλλά θα σου μείνει το στο γεύση. Και μετά πάμε στο επόμενο. Ο στο γεύση πραγματικά το πάει από το 0 στο 100. Και αλλάζει, είναι σε φάση, αν ήταν αυτοκίνητο του Ντοστογεύσκη, θα ήταν ένα αυτοκίνητο που όλη μέρα θα κάνει drift. Θα μπαινε με τις μπάντες μέσα στις στροφές. Τώρα τι κάθομαι και λέω για τον Ντοστογεύσκη, πραγματικά ίσως είναι η πιο χαζή προσέγγιση που θα έκανα, αλλά το αλλάζει τόσο γρήγορα το μου του Ντοστογεύσκη από το ένα στο άλλο. Στις γενικές γραμμές, αυτό που έχω διαβάσει εγώ μέχρι τώρα, θα σου πάει ή στην απόλυτη κατάθλιψη ή στην απόλυτη λαφρότητα. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Νομίζω ότι δεν υπήρχαν normal άνθρωποι για να γράψει. Ή δεν ασχολήθηκε το Στογεύσκη με normal άνθρωπους, προφανώς. Διαβάζω τώρα τους αδερφούς Καραμαζόφ και λέω Χριστέ μου, αυτό. Δεν ξέρω, πρέπει να έχει γίνει. Πρέπει να το κάνουν σειρά. Κάτι. Οι αδερφοί Καραμαζόφ χαλαρά θα σπάγαν τα μία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οι χαρακτήρες είναι απίστευτοι. Υπάρχουν άνθρωποι που αποζητούν τον πόνο. Ναι, σε αυτό απόλυτα. Και όχι μόνο, αισθάνονται πολύ πιο άνετα και αυτό είναι η αλήθεια. Υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους και σήμερα. Απλά δεν τυχαίνει να διαβάζουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αισθάνονται πιο άνετα στον πόνο τους και πιο άνετα στην κατάθλιψή τους και στη μαυρίλα τους στην εσωτερική. Ξέρεις, είναι. Να περάσεις μόνος σου από αυτό το σκοτάδι σου σε κάτι λίγο πιο φωτεινό είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Και συνήθως δεν είναι και τόσο τέτοιο. Ειδικά πόσο μάλλον τότε που δεν υπήρχε και η επιλογή του να απευθυνθείς κάπου
σε κάποιον ειδικό από μάλλον, για να μπορέσεις να βγεις από αυτό το σκοτάδι. Και βλέπεις αυτό ότι γι' αυτό και ο Ντοστογιεύσκη θεωρείται επάξια με τον Μπαλζάκ. Ο Μπαλζάκ είναι πιο πολύ των περιγραφών των εξωτερικών. Και το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά ο Ντοστογιεύσκη θεωρείται από τους πατέρες της ψυχανάλυσης. Γιατί έκανε τα ψυχολογικά προφίλ, ήταν ο πρώτος που έγραψε τρομερά ψυχολογικά προφίλ για τους ηρωές του. Δηλαδή, τα ψυχολογικά προφίλ που έβγαζε για τους ηρωές δεν υπάρχουν. Δηλαδή, το ψυχολογικό προφίλ του παίκτη είναι μανιοκαταθλιπτικό στο φουλ. Πραγματικά. Και ναι, τότε ειδικά που δεν υπήρχε και η επιλογή, πίστευαν ότι είναι. Καλά, και σήμερα το πιστεύουν αυτό. Πίστευαν ότι ξέρεις, μόνο αυτό υπάρχει, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ας πεθάνω για τον έρωτά μου, που απλά δεν της είπα ποτέ ούτε γεια. Δεν τόλμησα να πω στην κοπέλα ένα γεια, αλλά μέσα μου την είδα, την ερωτεύτηκα, την αγάπησα, παντρευτήκαμε στο μυαλό μου, χωρίσαμε και είναι με τώρα με απιστή. Με απατά. Και όλα αυτά με στο δικό μου το κεφάλι, ξέρεις. Γιατί πολλοί ωραίες το κάνουν αυτό. Και λες. Αν απλά έλεγε ένα γεια, αλλά ξέρεις, να είναι αυτή η προσέγγιση. Και εγώ προσπαθώ να τους διαβάσω αυτή την περίοδο. Είναι. Θέλει, να σου πω, θέλει mentality. Θέλει να είσαι ξεκούραστος. Να είσαι ξεκούραστος και να έχεις όρεξη και διάθεση. Και για να μην σε πάρει από κάτω μερικές φορές. Αλλά δεν είναι κακό να σε παίρνει και από κάτω. Δηλαδή, εμείς πλέον είμαστε σε φάση τα διαβάζουμε και τα απολαμβάνουμε. Αν ήμασταν χαρακτήρες, δεν θα τα απολαμβάναμε και τόσο. Αλλά εμείς απλά τα διαβάζουμε και τα απολαμβάνουμε. Ευχαριστώ, Γιάννη, για τα τέτοια. Έχει πολύ περιγραφή τον Πάντων. Ναι. Κουράζει, όχι για την εξωτερική περιγραφή, για την εσωτερική περιγραφή του ήρωα. Και μετά με μια ωραία πασούλα, πάμε στον παίκτη. Πάλι από την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, τότε έδινε ρεσιτάλια ελευθεροτυπία, έβγαζε βιβλία και βιβλία for free. Λοιπόν, και από πίσω λέει, αν ο διάβολος δεν υπάρχει, τότε πρέπει να τον δημιούργησε ο άνθρωπος, κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Εντάξει, διαβάζοντας τον παίκτη, δεν ταιριάζει πολύ η περιγραφή του πίσω, του πιστόφυλλου που έχει με το μέσα. Ο παίκτης είναι άλλη φάση. Είναι ένας άνθρωπος άρρωστος από τον τζόγο που μοιάζει πάρα πολύ με τον Ντοστογιεύσκη, γιατί και τον Ντοστογιεύσκη τα παίζει όλα για όλα. Ρουλέτα πήγαινε σύννεφο τότε. Έχει χάσει πολλά λεφτά, αν δεν κάνω λάθος, τον Ντοστογιεύσκη εκείνη την περίοδο στον τζόγο. Πήγαινε. Και είναι αυτό σε φάση μια γερμανική πόλη. Νομίζω ότι πολλοί Ρώσοι πηγαίναν σε γερμανικές πόλεις. Επίσης δείχνει την αποστροφή τους για τους Γάλλους, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος αυτό. Είναι πάρα πολύ. Είναι ελαφρύ. Ως προς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιο βαρλάκι, ωραίο nickname για το follow. Είναι πολύ ανάλαφρο σε σχέση με τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι αξίζει. Αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει το Ντοστογιεύσκη για μένα. Γιατί και εγώ αυτό έκανα κατά λάθος. Εγώ τώρα μιλάω τα δικά μου λάθη, σας τα λέω. Τα δικά μου κατά λάθος, σας τα λέω σαν must. Λοιπόν, ήταν. Και έχανε. Τι έπαιζε. Ρουλέτα έπαιζε σίγουρα. Ρουλέτα έπαιζε σίγουρα. Και εδώ πέρα ρουλέτα παίζει πάρα πολύ φάση. Σε μια γερμανική πόλη δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος απ' τη μία πραγματεύεται την. Μια σχέση η οποία όμως μέσα στο μυαλό του δεν ήταν και τόσο σοβαρή, αλλά και ήταν και δεν ήταν. Την σχέση του με μια οικογένεια για να βγάλει λεφτά και όχι. Και ήταν αυτό η αναζήτηση του ανθρώπου αυτού, πώς θα μπορέσει να παίξει και να ληχθεί μέσα στον κυκαιώνα της ρουλέτας και όχι μόνο. Απίστευτη ιστορία, πάρα πολύ διασκεδαστική ιστορία. Νομίζω ότι είναι η πιο κωμικό, δεν ξέρω αν έχω διαβάσει άλλα, από αυτά που έχω διαβάσει όμως είναι η πιο ανάλαφρη ιστορία, το πιο ανάλαφρο βιβλίο που έχω διαβάσει. Παίζει να υπάρχει και έκδοση στην οποία υπάρχει απ' έξω το πίνακας με τους σκύλους, η περίφημη τέτοια που είναι οι σκύλοι που παίζουν πόκερ. Δεν ξέρω αν υπάρχει, ήταν πολύ ενδιαφέρον. Τώρα μου έρθει φλασιά γιατί βλέπω την εικόνα αυτή, που είναι πολύ ωραία εικόνα. Δηλαδή πραγματικά η φωτογραφία είναι τρομερή. Μου θυμίζει η δεκαετία 60, πώς ήταν στις ελληνικές ταινίες που ήταν η Χαρτοπέχτρα με τη Βλαχοπούλου. Κάπως έτσι σκεφτείτε το. Πολύ ωραία εικόνα. Αλλά ναι, θα ταιριάζει πάρα πολύ και η εικόνα με τους σκύλους, που είναι οι σκύλοι που παίζουν πόκερ. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία ιστορία. Πάρα πολύ διδακτική ιστορία. Γενικά σου αφήνει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Σου αφήνει το πώς ένας άνθρωπος μπορεί να στηριχθεί στην τύχη του και να είναι τόσο αμελής και ανεύθυνος, ώστε να περιμένει από την τύχη του να πάνε όλα καλά. Σου αφήνει το πώς
Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι δογματικοί και κάθετοι σε πολλά, που αν παρουσιαστεί μια ευκαιρία λίγο ιδιαίτερη διαφορετική, τα χάνουν όλα. Χάνουν τη γη κατά από τα πόδια τους. Η γιαγιά, για παράδειγμα, η γιαγιά μέσα στο έργο, υπάρχει ένας χαρακτήρας, λοιπόν, που αναφέρεται συνέχεια και είναι από τα κεντρικά πρόσωπα της ιστορίας. Γιαγιά, που όπου πραγματικά ήταν αλλιώς την περιμένεις, αλλιώς την περιγράφει ο ήρωας, αλλιώς παρουσιάζεται, και στο τέλος χάνεις την μπάλα και λες, αν ένας τέτοιος άνθρωπος που ήταν by the book, ρε παιδί μου, και είναι τεχνικά αυτό που περιμένεις από τον άνθρωπο ο οποίος παρουσιάζεται πιο άμεμπτος από όλους, αυτός να κάνει και την πιο βαθιά πτώση από όλους. Δηλαδή αυτό μου άρεσε πάρα πολύ στον Ντοστογεύσκη, σε αυτό το βιβλίο. Παρουσιάζει, ας πούμε, τον στρατηγό. Ο στρατηγός ήταν ο ορισμός του Μνόδουλου. Sorry που το λέω έτσι, αλλά ήταν, πραγματικά ήταν ο άνθρωπος υποταγμένος στο πάθος του για μία από τις ηρωίδες μέσα που τους έπαιζε όλους έτσι. Ήταν υποταγμένος εκεί, δηλαδή μπορούσε να ήταν το τρίτο πρόσωπο για παράδειγμα, αρκεί να είχε λίγη αποδοχή και λίγο πάτη στο κεφάλι. Δηλαδή, πραγματικά βλέπεις ένα ψυχογράφημα για διάφορους, λίγο κωμικοτραγικό, αλλά απόλυτα ρεαλιστικό πολλές φορές. Και βλέπεις, ρε παιδί μου, το πώς εξελίσσεται. Νομίζω το πιο ευνοημένο από όλους ήταν πρωταγωνιστής από όλους αυτούς. Δηλαδή, όλοι περάσαν, ήρθανε. Άλλοι τα χάσαν όλα. Άλλοι τα δώσαν όλα μόνοι τους. Άλλοι δεν πήραν τίποτα. Εν τω μεταξύ, η Χασούρα είναι γενική. Η Μπάγκα τα παίρνει όλα πάντα. Και στο βιβλίο αυτό η Μπάγκα τα έχει πάρει όλα. Και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Ο μόνος που κέρδισε, πιστεύω, από όλο αυτό ήταν ο πρωταγωνιστής. Και είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Πάρα πολύ ωραία ιστορία. Και ένας αδερφός Καραμαζόφ ήταν ένα τέτοιο ρεμάλι. Έχασε τα λεφτά του σε ποτό και τζόγο. Ήταν ο Αλιώσα. Ο Αλιώσα ήταν ο μικρός. Ήταν ο Ιβάν και ήταν άλλος ένας. Ο τρίτος, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Λοιπόν. Ο Αλιώσα ήταν ο πιο τελειστής. Εγώ προς το παρόν, αν και ξεκίνησα να είμαι με τον Ιβάν, είμαι team Αλιώσα αυτή τη στιγμή. Προς το παρόν, όσο έχω διαβάσει. Λοιπόν. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό πιάστε το πρώτο, Δημήτρη. Ναι. Ο Δημήτρη, ο Ιβάν και ο Αλιώσα. Ο Αλιώσα ήταν το πιο καλό παιδί από όλους. Δηλαδή, πολύ άγνος. Ήταν, δεν ξέρω τι έγινε στην πορεία, δεν θέλω spoiler, θα το μάθω. Πάρα πολύ ωραίο. Το έπιασα κατά λάθος. Ήταν το πρώτο που έπιασα από τέτοιο, από Ντοστογεύσκη, και πραγματικά με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Και πολύ ωραία. Μετά το υπόγειο με ισοπαίδωσε. Αλλά ναι. Και πάμε τώρα για σβήσιμο μετά από όλα αυτά. Για ποιο βιβλίο δεν λάτρεψα ποτέ. Και ένα βιβλίο το οποίο το διάβασα. Και η αλήθεια είναι ότι από μικρός λοιπόν άκουγα για το συγκεκριμένο βιβλίο πάρα πολλά. Συνέχεια. Πάρα πολλοί άνθρωποι το συνιστούν ως ένα βιβλίο που πρέπει όλοι να διαβάσουν. Ένα βιβλίο για τη σκληρότητα. Ένα βιβλίο για τέτοια. Υπάρχει χαρακτήρας, αυτός που το έγραψε, στο Assassin's Creed. Στα ωραία, με τον Έτζιο. Τον βλέπεις, τον ζεις. Υπάρχει, όλοι τον εξυμνούν. Ειδικά όσοι είναι marketing strategy, είναι το top. Επίσης, πολύ πρέπει να με πετροβολήσετε γι' αυτό, αλλά όταν το διάβασα, και θα είμαι ειλικρινής σε αυτό και σας ξαναλέω, είναι δική μου προσωπική γνώμη για το συγκεκριμένο βιβλίο, απογοητεύτηκα. Απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Και περισσότερο για τον συγγραφέα. Όχι για το τι λέει το βιβλίο. Μέσα στο βιβλίο είναι ένα μικρό strategy, αλλά τον Αρχιμιστή, η αλήθεια είναι, μ' άρεσε πάρα πολύ και είμαι από αυτούς που το είχα ανατρέψει και το είχα πάντα μαζί με τον Αρχιμιστή, αλλά δεν μιλάω για τον Αρχιμιστή αυτή τη στιγμή. Θα κάνω άλλη μνήμα για τον τέτοιο, ένα άλλο ξεχωριστό επεισόδιο, αλλά τον Αρχιμιστή, όχι τον Αρχιμιστή, ο πολεμιστής του Φωτός, ο Αρχιμιστής ήταν καλό, καλό. Μένα μ' άρεσε ο πολεμιστής του Φωτός, του Κοέλο, τον πολεμιστή του Φωτός είχα πάντα μαζί. Το Αλχημιστή το έχω διαβάσει 2-3 φορές. Πολύ καλό, πολύ ωραίο. Είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Πολύ διδακτική, πολύ ωραία. Εκεί, μια ωραία ιστορία. Τώρα δεν ξέρω γιατί πήγε τόσο top. Ήταν πολύ ωραία ιστορία όμως. Πάρα πολύ ωραία ιστορία. Δεν το έχω διαβάσει. Και επίσης στους όχθες του Ποτραμού. Πώς λέγεται, κάτσα και έκλαψα. Θέλω να διαβάσω. Εν τω μεταξύ, το αστείο είναι, και σας το έχω ξαναδείξει,
Έχω αφιέρωση προσωπική από τον Κοέλο, κάρτα προσωπική. Μου είχε, όταν ήμουν φοιτητής, είχα ανακαλύψει ότι μπορούσες να στείλεις μήνυμα. Είχε το email του ανοιχτό και του είχα στείλει ένα μήνυμα του Κοέλο, γιατί του το δίνω. Είναι από τους συγγραφείς που ήταν πάρα πολύ κοντά στο κοινό του και είναι πάρα πολύ κοντά στο κοινό. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει. Γιατί από ό,τι διάβασα και θα σας πω για το φαινόμενο Κοέλο, γιατί ο Κοέλο μέσα μου είχε τα πάνω του και τα κάτω του και θα σας πω κάποια στιγμή για αυτή την πορεία. Και του είχα γράψει μήνυμα του Κοέλο και φανταστείτε την έκπληξή μου όταν ήρθε και κάποιοι το έχετε δει προσωπικά, κάρτα η οποία έγραφε «A warrior of light is committed to his purpose». Είναι, λέει τυπικά στα ελληνικά, ότι «and free to fight». Ένα πολεμιστής του φωτός είναι αφιερωμένος στο σκοπό του και ταγμένος του να πολεμάει γι' αυτό. Λοιπόν, δεν ήταν μόνο αυτό. Ο Κοέλο στην Ελλάδα έγινε γνωστός από τον ταχυδρόμο. Ο ταχυδρόμος στο περιοδικό που είχε μέσα, δεν θυμάμαι ποια εφημερίδα, το Έθνος ήτανε, διάβαζα ταχυδρόμο και τι έκανα εγώ. Πριν να βγει ο Κοέλο και να αρχίσει να βγαίνουν τα βιβλία του Ελλάδα, οι Έλληνες, όσοι διαβάζανε, ξέρανε ότι η τελευταία σελίδα του ταχυδρόμου ήταν Κοέλο. Έγραφε Κοέλο. Εγώ μικρός θυμάμαι να κόβω τις ιστορίες του Κοέλο που είχε ο ταχυδρόμος και να τις κρατάω. Πολύ πριν διαβάσω Κοέλο στη ζωή μου τα βιβλία του. Δηλαδή, πρώτα διάβασα ταχυδρόμο, τον Κοέλο, τα διηγήματάκια, τα μικρά που είχε τα μονοσέλιδα στον ταχυδρόμο. Και μετά, ίσως κάποιοι να το θυμάστε, δεν ξέρω, είναι πολύ παλιό όλο αυτό. Τώρα μιλάμε 2002, 1, 2, 3, εκεί μέσα έπαιξε. Λοιπόν, 4, εκεί, αυτή τη τετραετία περίπου. Αλλά ναι, είναι πάρα πολύ κοντά στον κόσμο, απαντάει και μου στείλε. Και πραγματικά, ήταν απίστευτο η χαρά που ένιωσα. Λοιπόν, ναι, έγραφε στον ταχυδρόμο. Και αν θέλετε, τσεκάρετε το. Ίσως να υπάρχει αρχείο με όλα αυτά. Ιστορίες οι οποίες δεν έχουν εκδοθεί κάπου. Τρομερές ιστορίες. Ιστορίες μικρές, μονοσέλιδες από περιστατικά που έγιναν στη ζωή του και είναι πολύ διδακτικές. Δηλαδή, εγώ έτσι αγάπησα τον Κοέλο. Ο Κοέλο, για παράδειγμα. Εν τω μεταξύ, για άλλον θέλω να σας μιλήσω, αλλά πήγε και ο τέτοιος στον Κοέλο. Λοιπόν, τον Κοέλο έτσι τον αγάπησα και τον έμαθα. Διάβαζα τις ιστορίες, λάτρεψα αυτές τις ιστορίες. Λέω, πραγματικά ήταν τρομερά διδακτικές. Ίσως οι πιο όμορφες. Ό,τι το καλύτερο που μπορούσε να διαβάσει κάποιος σε ένα περιοδικό. Εφημερίδας, ρε παιδί μου. Γιατί αν θυμάστε, ας πούμε, η ηλευθεροτυπία ήταν στο Ε, είχε τον Αρκά στην τελευταία σελίδα πάντα. Τώρα θυμάμαι εικόνες που δεν θα πρέπει να θυμάμαι, αλλά γιατί πέρασαν και πόσα χρόνια. Αλλά ας πούμε, το Ε της ηλευθεροτυπίας είχε τον Αρκά, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος. Ή Καθημερινή. Θα σας γελάσω. Νομίζω η ηλευθεροτυπία ήταν. Ο Ταχυδρόμος από την άλλη είχε το Γκοέλο. Τι ωραίες ιστορίες. Πολύ ωραίες ιστορίες. Ανέκδοτα ενώ ιστορίες ανέκδοτες και. Πάρα πολύ ωραίες. Και δεν τις έχω δει. Τόσα χρόνια δεν έχουν εκδοθεί κάπου όλα αυτά. Ενώ μεταξύ δεν θυμάμαι που τα έχω βάλει όλα αυτά. Τα κόβα τότε. Θυμάμαι έπαιρνε εφημερίδες και αυτά που μου άρεσαν τα κόβα και τα κρατούσα αρχείο. Αλλά για να το περάσω τώρα λοιπόν, να συνεχίσω με αυτό που έλεγα. Μπορεί να ξαφνιαστείτε. Πάρα πολύ. Μπορεί να ξαφνιαστείτε πάρα πολύ από αυτό που θα δείξω. Αλλά. Ο συγγραφέας, ενώ μες στο μυαλό μου είχα. Γι' αυτό σας λέω, το σημερινό θα μπορούσε κάποιος να πει άλλος τίτλος. Αυτό που είχα στο κεφάλι μου και ήταν διαφορετικό από αυτό που αντίκρισα. Είτε προς το καλύτερο, το βλέπετε από πίσω. Όσοι ξαφνιαστήκατε, ξαφνιαστήκατε πραγματικά. Εντάξει. Μακιαβέλη. Νικολό Μακιαβέλη, ο ηγεμόνας. Πίστευα κι εγώ, σαν όλα τα χαζαπεδάκια, ότι ο Μακιαβέλη είναι πολύ hardcore. Ότι ο Μακιαβέλη. Δεν υπάρχει πιο σκληρός από τον Μακιαβέλη. Έγραψε τον ηγεμόνα για σκληρούς ηγεμόνες και. Εν τω μεταξύ, όποιος έχει παίξει Assassin's Creed καταλαβαίνει γιατί. Τι θα πει η ηγεμονία στο τέτοιο. Τέλος πάντων. Παιδιά, δεν ξέρω. Η προσωπική μου άποψη και εδώ, αν θέλετε να με κάψετε, κάψτε με. Αν θέλετε να με πετροβολήσετε, πετροβολήστε με. Έπεσε πολύ στα μάτια μου. Κυρίως γιατί αυτό έχει γραφτεί και δεν ξέρω γιατί δεν το λέει κανένας. Έχει γραφτεί για να παρακαλέσει και να γλύψει έναν τοπικό ηγεμόνα από τους Μέντιτσι να τον ξαναπάρει στην οικογένεια πίσω. Τυπικά ο ηγεμόνας είναι, ξέρεις αγαπητέ Μέντιτσι, τάδε που πήγε κατά διαόλου και αυτός ο Μέντιτσι, τον φάγανε λάχανο. Λοιπόν, δεν ήταν σαν τους παππούδες του που ήταν γαμάτοι, ήταν από τους χειρότερους Μέντιτσι. Έζησε το 1469 με 1527. Λοιπόν, τυπικά,
ήταν μια προσωπική επιστολή διήγημα στον... Ποιος ήταν συγκεκριμένα, θα σας πω ποιος ήταν συγκεκριμένα από τους Μέντιτσι. Ποιος Μέντιτσι ήταν, γαμότο, sorry για το γαμότο. Για τον Λαβρέντιο το Μέδικο, στο μεγαλοπρεπή Λαβρέντιο το Μέδικο, ο οποίος έφαγε χώμα κυριολεκτικά, όπως αρκετοί Μέντιτσι είναι η αλήθεια, αν και ήταν πολύ καινοτόμοι, αλλά ο Λαβρέντιος πήγε άπατος, λάθος επιλογή, πολύ λάθος επιλογή, και όταν κάποιος γράφει κάτι χωρίς να ξέρει καν ότι η επιλογή θα πάει, καταλαβαίνω ότι δεν έχει πολύ όραμα σε αυτό. Δηλαδή, ξέρεις ότι εξ αρχής, τώρα με το μεξί είναι πολύ περίεργο που τα λέω όλα αυτά, αλλά γεια σου, γεράσιμε και πάλι. Λοιπόν, όταν ξέρεις ότι αυτό γράφτηκε σαν συμβουλή σε κάποιον ο οποίος πήγε άπατος ούτως ή άλλως, καταλαβαίνεις ως επένδυση... Επέστη. Κοπέλα, ποια κοπέλα. Δεν έχω καμία κοπέλα. Τι κοπέλα λες. Μπερδεύτηκα. Λοιπόν. Α, το κοριτσάκι. Δεν το τέλειωσα. Δεν το τερμάτισα. Θα το δούμε στο επόμενο. Στο επόμενο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Λέμε για το Little Nightmares. Τώρα ρωτάει ο Γεράσιμος. Αλλά αυτή τη στιγμή θα πω τώρα για τον τέτοιο. Λοιπόν, όταν ο... Ξέρεις ότι όταν ο Νικολό Μακιαβέλη έγραψε αυτό σαν επενδυτικό πλάνο ζωής και πήγε κατά διαόλου, μάλλον δεν ήταν καλός στις επενδύσεις. Να το πω τελείως χαζά. Λοιπόν, τυπικά ωραίο strategy guide, ιδίως για εκείνη την εποχή, επιτυδευμένο πάρα πολύ, αλλά ρε, δεν ξέρω, όταν έμαθα ότι ο περιβόητος Νικολό Μακιαβέλη, ο οποίος ήταν στα... Δεν ξέρω γιατί ρε παιδιά, αλλά δεν ξέρω, στο δικό σας το μυαλό αν σας κάνει κλικ, αλλά... Πώς μπορείς να λες έναν άνθρωπο ότι είναι ο τάδε, Μακιαβέλη, Μακιαβελισμός και όταν ξεκινάει αυτό το πράγμα για να γλύψεις κάποιον για να τον πάρεις στην αυλή υποτακτικό. Δεν ξέρω αν είναι το δικό μου μυαλό τέτοιο, μπορεί να είναι το δικό μου μυαλό τέτοιο, αλλά έναν άνθρωπο ο οποίος θα γράψει ένα πολύ ωραίο έργο, σκληρό ίσως για κάποιους, που δεν είναι και τόσο σκληρό όσο το έχουν εκφράσει. Ποτέ δεν καταλάβα γιατί το είπαν τόσο πολύ σκληρό. Μια χαρά είναι, για το μεσαίωνα ήταν πολύ καλό, αλλά... Sorry κιόλας, δεν μπορώ να τον πάρω και πολύ στα σοβαρά τον Μακιαβέλη. Έπεσε πάρα πολύ στα μάτια μου, είναι η αλήθεια. Σας ξαναλέω, τώρα είμαι έτοιμος να φάω πέτρες και πυρσούς, αλλά κυριολεκτικά, και είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί που δεν έχουν διαβάσει Μακιαβέλη, δεν ξέρω πόσοι από σας έχετε διαβάσει Μακιαβέλη, τον ηγεμόνα, από 1 στο 12. Σε νοήματα είναι ωραίο, κοντά στο 6, αλλά με ξενέρωσε πάρα πολύ στην εικόνα του Μακιαβέλη μέσα μου. Πάρα πολύ όμως, σας ξαναλέω. Και πιο πολύ, το βιβλίο είναι καλό βιβλίο, αλλά όχι τόσο καλό όσο το περίμενα. Δηλαδή, στο μυαλό μου από αυτά που είχα ακούσει και που είχα διαβάσει και ένα τα χρόνια, ήταν στο 10+. Λοιπόν, ο Thomas Holmes ποιο έχει γράψει? Το... Ναι. Για μένα, για κάποιον μπορεί να είναι 25 και πάρα πολλοί που είναι strategy analyst και το βάζουν επί 25 αυτό, αλλά το Leviathan, θέλω να το διαβάσω το Leviathan, θέλω να το διαβάσω, το έχω κατεβάσει να το διαβάσω το Leviathan, δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να κρίνω το Hobbes, αν δεν το διαβάσω προσωπικά δεν μπορώ να πω, στηρίζομαι σε αυτό που λες. Όπως και εσύ βέβαια τώρα στηρίζεις αυτό που λέω. Θέλω να το διαβάσω όμως, το έχω κατεβάσει για να το διαβάσω και είναι τεράστιο το μου, 1300 σελίδες πόσες είναι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, εννοώ. Έχω ακούσει και εγώ πολύ καλά σχόλια, γι' αυτό το κατέβασα. Είσαι ο πρώτος που το κρίνει έτσι και εμπιστεύομαι και την άποψή σου. Αλλά θέλω, όπως και εσείς θέλω να το δείτε με τα δικά σας μάτια. Προφανώς και αυτά που σας λέω, όποιος θέλει, εννοείται ότι δεν θεωρείτε την άποψή μου προφανώς 100% όχι αξιόπιστη, απλά είναι η άποψή μου. Και δεν μπορείς να είναι η άποψή μου να είναι και δική σας άποψη. Προφανώς είναι θέμα γούστου και αλίμονο αν όλοι έχουμε τις ίδιες απόψεις. Λοιπόν, και αυτή είναι η απαρχή του διαλόγου και η απαρχή αυτών των συζητήσεων. Σας λέω τι ένιωσα εγώ. Εσείς κάθετε που παρακολουθείτε, μου λέτε τις εντυπώσεις, σας λέω τις δικές μου και προκύπτει ένας όμορφος διάλογος. Και αν σας παροτρύνω να διαβάσετε κάποιο βιβλίο και σας αρέσει, δεν σημαίνει ότι επειδή άρεσαν σε μένα όλα αυτά ή δεν άρεσαν, δεν θα αρέσουν σε εσάς, θα αρέσουν. Λοιπόν, αλλά σας λέω, εμένα για παράδειγμα ο Μακιαβέλη έπεσε πάρα πολύ. Και είναι πολύ απλό. Θα το πω για τελευταία φορά. Δεν νοείται για μένα προσωπικά. Δεν το ξεπαθιάζουμε να το λέω, αλλά δεν νοείται για μένα προσωπικά κάποιος ο οποίος θα σε ξυμνούν στους αιώνες για ότι είσαι σκληρός. Γύρω για τη σκληρότητα τον εξυμνήσαν παρά για οτιδήποτε άλλο. Όχι ότι ήταν και καλός άνθρωπος, αλλά.
όταν θα το γράψω για να γλύψω. Sorry κιόλας, αλλά. Και δει, σαν επιχειρηματικό πλάνο απέτυχε. Δηλαδή, αυτό το business plan που λέει. Γιατί business plan είναι. Business plan για ηγεμόνες. Αλλά μέντιτσι φάση. Λοιπόν, απέτυχε. Γιατί αυτός για τον οποίο το έγραψε. Παπ. Λοιπόν, οπότε ναι. Δηλαδή, η τέχνη του πολέμου μπροστά του είναι έτυφο καλύτερη. Δηλαδή, ο Sun Tzu είναι για μένα προσωπικά, να του βάλω δίπλα-δίπλα, είναι σαν το μικρό παιδάκι και όλο έχει κατακτήσει τον κόσμο όλο. Δηλαδή, η τέχνη του πολέμου, για παράδειγμα, σε νοήματα, γιατί είναι πολύ πιο βαθύ βιβλίο, πολύ πιο δυνατό βιβλίο. Για να δω τι λέτε τώρα. Λοιπόν, για τον Νικολό, συνήθως δίνεται έμφαση στο πόσο εύστοχα ερμηνεύει και ψυχολογεί τους μηχανισμούς της αριστοκρατίας και των αυλικράτων της Νέας Δημοκρατίας και της μοναρχίας της αναγυσιακής Ιταλίας. Ο Μακιαβελισμός όμως δεν συνδέεται με κάτι θετικό. Πιο πολύ έχει να κάνει με τη χειραγώγηση των μαζών. Ναι. Ο Μακιαβέλη είναι ανθρωπιστής της αναγέννησης Φλωρεντίας, γεννημένος. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια προβλήματα. Βάλε και το υπόλοιπο, ναι. Είναι από το τέτοιο, από τη Wikipedia αυτό, δεν είναι. Ναι, σε αυτό συμφωνούμε. Το περιγράφει πολύ ωραία. Γι' αυτό το βιβλίο είναι αρκετά ωραίο βιβλίο. Εγώ σας λέω του Μακιαβέλη ως Μακιαβέλη, για παράδειγμα. Ο πρίγκιπας, οι ομιλίες στην πρώτη δεκαετία του Τίτε Λίβε. Λοιπόν, το δεύτερο ποιο είναι. Ο Τέλης. Ναι, Φλωρεντία και ο ηγεμόνας. Διαβάστε το, αξίζει να το διαβάσετε. Βέβαια είναι, αναφέρεται σε μια άλλη εποχή, πράγματα που έχουν χαθεί και δεν τα έχουμε βιώσει και ποτέ. Στα 10 του δίνω 6 ως βιβλίο. Αλλά σας ξαναλέω, αυτό που με απογοήτευσε είναι ο ίδιος ο συγγραφέας. Και κάπως έτσι. Αλλά ναι, αυτό. Αλλά το ότι αξίζει να το διαβάσετε, αξίζει να το διαβάσετε. Πραγματικά. Λέει ωραία πραγματάκια, αλλά δυστυχώς σε μένα αυτό δεν έκανε. Καλύτερα διαβάστε, αν θέλετε να διαβάσετε σε strategy guide, που είμαι κατά όλων αυτών, αλλά αν θέλετε κάτι, πραγματικά διαβάστε την τέχνη του πολέμου. Γιατί πάρα πολλοί, ξέρετε ποιο είναι το κακό, ότι πολλοί το διαβάζουν, όχι να διαβάσουν να μάθουν τι γίνεται, τι γινόταν, τι είπε. Εγώ το διάβασα επειδή ήμουν περίεργος, να δω τι στον Κόρεκα είναι ο Μακιαβέλη και τι είναι ο περιβόητος ηγεμόνας. Περίεργη γιατί το βρήκα μπροστά μου. Και επίσης και ωραίο εξώφυλλο, Πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο. Αλλά πάρα πολλοί τα διαβάζουν γιατί προσπαθούν να επηρεαστούν και να ρυθμίσουν τις δουλειές τους παίρνοντας ιδέες από αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να. Το Μακινάτι δεν έχω διαβάσει. Έχω ακουστά, αλλά δεν έχω διαβάσει Ακινάτι. Ίσως δεν ξέρω αν θα το επιδιώξω. Θωμάς Ακινάτης, για παράδειγμα, είναι κάτι που αν έρθει, ήρθε. Αν δεν έρθει. Γενικά είναι τόσο όπλος άνθρωπος σε κάποια πράγματα. Σας λέω αυτά που έτυχε να διαβάσω και μακάρι. Να το διαβάσω. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή έχω μια άλλη διαφορετική λίστα στο μυαλό μου που θέλω να καλύψω, τουλάχιστον μέχρι ένα χρονικό διάστημα. Βέβαια, περνάω μια περίοδο η οποία έχει πέσει ο ρυθμός που διαβάζω, κυρίως λόγω των απαιτήσεων δουλειάς και. Αλλά εντάξει, το διάβασμα. Κουράστηκα πάρα πολύ πέρυσι. Πέρυσι κουράστηκα πάρα πολύ από το διάβασμα. Διάβασα όσα δεν έχω διαβάσει όλη τη ζωή, το διάβασα σε ένα χρόνο. Αλλά ήταν ωραία. Ήταν ωραία χρονιά πέρσι, από θέμα βιβλίων τουλάχιστον. Και φέτος καλά πάει. Έχω διαβάσει 7-8 μέχρι τώρα. Αλλά ναι. Πέρσι τέτοιο καιρό είχα καμιά 33 βιβλία για κάποιο ανεξερεύνητο. Ποτέ δεν κατάλαβα για ποιο λόγο το έκανα. Ο Θωμάς Ακινάτης νομίζω αξίζει ένα κλικ παραπάνω. Από τον Έρασμο. Έρασμο δεν έχω ακούσει καν. Ούτε καν. Ούτε ξέρω τι λέει ο Έρασμος. Αλλά ναι. Αυτό ήταν το βιβλίο που δεν μ' άρεσε σε σχέση με τα υπόλοιπα. Δηλαδή, όλα τα υπόλοιπα τα είχα αλλιώς στο μυαλό μου και πήγαν ακόμα καλύτερα από ό,τι τα είχα. Αυτό δυστυχώς το είχα πολύ ψηλά και έπεσε αρκετά χαμηλά. Και γίνεται, νομίζω, άνθρωποι είμαστε. Δεν σημαίνει ότι επειδή άρεσε, δεν άρεσε, ξαναλέω, σε μένα, δεν θα αρέσει ή θα αρέσει σε εσάς. Απόλυτα λογικό είναι. Και ίσως, λέω ίσως, μετά από 4-5 χρόνια, άμα το ξαναδιαβάσω, μπορώ να το δω με διαφορετική οπτική το συγκεκριμένο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ο Μακιαβέλη μέσα μου. Δεν νομίζω ότι θα βελτιωθεί πολύ. Καλή του ώρα εκείνη που είναι, μαζί με το Δάντη και τα άλλα τα παιδιά. Αλλά, ναι. Αυτά ήτανε. Σήμερα, πλάκα-πλάκα, 9 βιβλιαράκια, 1 ώρα και 40 λεπτά. Δεν περίμενα ότι θα τα έλεγα τόσο γρήγορα. Ήταν καλό. Λοιπόν, ξέρω, ελπίζω να το απολαύσατε, ελπίζω να σας άρεσε.
να σας έδωσα ιδέες για να διαβάσετε, να πιάσετε κάποια πράγματα. Και μου αρέσει πάρα πολύ, σας ξαναλέω, μου αρέσει πάρα πολύ όταν μου στέλνετε κάποια από εσάς μηνύματα προσωπικά και μου λέτε, ξέρεις, έπιασα, διάβασα αυτό και μ' άρεσε. Ή δεν μ' άρεσε. Και δεν με πειράζει, στείλτε μου. Να μου πείτε και άμα δεν σας άρεσε. Θα μ' άρεσε να ξέρω αν σας άρεσε ή όχι. Είναι θέμα γούστου, καθαρά. Λοιπόν, εγώ όμως, επειδή θέλω να έχετε πρόσβαση και να μην ξοδεύετε πολλά λεφτά στη ζωή σας, σας τα στέλνω όλα αυτά εδώ. Ανεβείτε, σηκωθείτε από τη βάνια, πατήστε το κλικ και μπείτε και κατεβάστε τα όλα αυτά. Ξαναλέω και ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά ευχαριστώ για το donate, χίλια ευχαριστώ βάζεις, πραγματικά. Λοιπόν, αν και δεν είναι ανάγκη ρε φίλε, ειλικρινά, πραγματικά χίλια ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν θα το βγάλω γρήγορα αυτό το PC πλάκα πλάκα, ήδη έχω μαζέψει κάποια λεφτά για να επενδύσω σε αυτό, περιμένω τώρα να δω. Λοιπόν, όπως και να έχει, όπως και να έχει, τα βιβλία είναι για να μας κάνουν να αισθανόμαστε καλά και όχι, αλλά σε γενικές γραμμές κάτι θα αλλάζει πάντα μέσα μας, όπως λένε και το λένε πολύ σωστά, ποτέ δεν είσαι ο ίδιος ο άνθρωπος με αυτόν που ξεκίνησε να διαβάζει ένα βιβλίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Ευχαριστώ και για το update της συνδρομής, χίλια ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ παιδιά. Λοιπόν, ξαναλέω και δεν θα σταματήσω. Χίλια ευχαριστώ. Εν μεταξύ το έβγαλε πρώτα κάτω και μετά το πέταξε και εδώ. Χίλια ευχαριστώ. Λοιπόν, σας ξαναλέω, δεν θα σταματήσω ποτέ να ευχαριστώ. Και αυτό γιατί έχει βοηθήσει πολύ κόσμο, είναι η αλήθεια. Την Νικόλ. Η Νικόλ είναι η κοπέλα που έφτιαξε το link που βλέπετε. Όλη η συλλογή είναι δική της. Πολλά από αυτά τα βιβλία που έχω μέσα και σας μοιράζω κάθε φορά είναι προσωπική συλλογή δική της και με έχει ρωτήσει και εμένα, αλλά δεν έχω συνεισφέρει πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Έχω δώσει κυρίως τα βιβλία μου του Lovecraft που είχα και έχουν μπει. Δηλαδή, ο Lovecraft νομίζω ότι έχει κάνει update και κατά καιρούς τα νεώνει. Πάντα ψάχνει να νεώσει τις συλλογές. Η Νικόλ είναι μια πολύ ιδιαίτερη κοπέλα. Έχει το δικό της προσωπικό. Ευχαριστώ παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά, χίλια ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ, πραγματικά χίλια ευχαριστώ. Ulysses, τι ωραίο όνομα, πάντα μου θυμίζει το Ulysses το 31, το τέτοιο που βλέπαμε τις προάλλες, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, και που λέτε Νικόλ, γι' αυτό τη θαυμάζω πάρα πολύ την κοπέλα, πραγματικά τη θαυμάζω, μα και όσες φορές και να τις τα πω, πραγματικά είναι λίγες. Λοιπόν, έχει τα δικά της προσωπικά θέματα υγείας, αρκετά δύσκολα θέματα υγείας και μέσα σε όλη την καθημερινότητά της, ρε παιδί μου, έκατσε και έφτιαξε μια τρομερή συλλογή. Μια τρομερή συλλογή η οποία είναι απίστευτη και έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, γιατί καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα να αγοράσουν κάποια βιβλία. Σίγουρα, και όπως έχω ξαναπεί και άλλες φορές, πάρα πολλοί κόσμος, και ειδικά άμα είστε βιβλιόφιλοι, το καταλαβαίνετε πολύ καλύτερα από μένα αυτό πιστεύω. Δεν μπορείς να μην αγοράσεις κάποια βιβλία. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να τα διαβάζεις όλα online. Θα το πατήσεις. Το έχουμε ξανασυζητήσει και άλλη φορά αυτό. Θα το πατήσεις στο καλάθι, θα πάρεις κάποια βιβλία. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν πολλές φορές που δεν δίνεται αυτό. Και τρόπος πάντα υπάρχει. Και ένα πράγμα που θαύμασα σε αυτή την κοπέλα πάρα πολύ, γιατί με εντυπωσίασε, δεν το είχα σκεφτεί. Έλεγε, παρόλο που λέω για βιβλία και είναι το μόνο πράγμα που δεν είχα σκεφτεί ποτέ και πραγματικά αισθάνθηκα πολύ λίγος μπροστά της όταν έτυχε και το συζητήσαμε. Συζητούσαμε για βιβλία και της λέω, ρε παιδί μου, σε φάση με τα βιβλία που παίρνεις και αυτά, πώς το διαχειρίζεις, γιατί λέω έχω μαζέψει τόσα βιβλία και δεν χωράνε και τώρα πρέπει να μετακομίσω να πάω αλλού και πρέπει να δω πώς θα τα κουβαλήσω και τέλος πάντων θα τα πάρω, αποφάσισα τελικά ότι θα τα πάρω τα βιβλία και θα φτιάξω μια γαμάτη βιβλιοθήκη. Πέρα από αυτό, μου λέει, ρε εσύ ξέρεις κάτι, και είναι η πρώτη φορά που το ακούσω αυτό από άνθρωπο. Και πραγματικά, σας λέω εκείνη την ώρα, αισθάνθηκα πάρα πολύ μικρός μπροστά της. Μου λέει, τα βιβλία που αγοράζω και που παίρνω ποτέ δεν τα κρατάω. Τα διαβάζω και με το που τα διαβάσω τα δίνω σε κάποιον άλλον. Θέλω τα βιβλία που παίρνω, αυτά ήταν τα λόγια της. Τα βιβλία που παίρνω να αλλάζουν χέρια, γιατί αυτός είναι ο σκοπός του βιβλίου. Οπότε με το που αγοράσω ένα βιβλίο, γιατί αγοράζει βιβλία κανονικά, δεν είναι ότι τα έχει μόνο online οτιδήποτε, μπορεί να έχει τεράστια συλλογή, αλλά αγοράζει βιβλία. Με το που το πάρω και το διαβάσω, θα το δώσω σε κάποιον άλλον. Θα πιάσει περισσότερο τόπο. Και πραγματικά εκείνη την ώρα, εγώ προσωπικά αισθάνθηκα πολύ μικρός μπροστά της. Γιατί είναι η πρώτη φορά στα τόσα χρόνια που έχω ακούσει έναν άνθρωπο να είναι τόσο ανιδιοτελής με το θέμα ακόμα και της γνώσης.
Δεν ξέρω για σας. Για μένα σημαίνει πάρα πολλά και πραγματικά τις αξίζουν όλα τα μπράβο του κόσμου και δεν θα σταματήσω ποτέ να την εξυπνώ στα live που κάνω και ελπίζω να είναι γερή και δυνατή και να μπορεί να ανταπεξέρχεται από τα προβλήματα τη υγεία ή τα οτιδήποτε έχει. Λοιπόν, και νομίζω ότι το καλύτερο που μπορεί, αν κάποιος θέλει, είναι απλά να κατεβάσει αυτά τα βιβλία και να τα διαβάσει. Δηλαδή, πραγματικά θα σας το ξαναβάλω, αν μπήκε κάποιος τώρα και δεν το έχει, θα το βάζω σε κάθε live. Ειλικρινά, είναι από τα άτομα που προσωπικά θαυμάζω για την αφοσίωσή της σε αυτό που κάνει. Και σας ξαναλέω, εγώ τον εαυτό μου τον θεωρώ πάρα πολύ μικρό μπροστά της σε πολλά πράγματα. Και ειδικά στο θέμα βιβλίο, το θεωρώ, είμαι ανύπαρκτος. Λοιπόν, Βασίλη, εγώ σε ευχαριστώ φίλε μου πάρα πολύ, πραγματικά για όλα. Αλλά ακόμα πιο πολύ ευχαριστώ τη Νικόλ. Και να είναι καλά, πραγματικά να είναι καλά και να μπορεί να μας βοηθάει όσο μπορεί παραπάνω. Δηλαδή, πραγματικά. Γι' αυτό, αποθηκεύστε το συγκεκριμένο να σας πω εγώ τι έκανα. Για να, αν θέλετε να κάνετε το ίδιο. Επειδή έχω OneDrive, είναι σε OneDrive περασμένο. Όχι, δεν είναι στο Google Drive, συγγνώμη. Είναι στο Google Drive το συγκεκριμένο. Όλοι έχουμε Google Drive. Γιατί όταν θα μπούμε στο browser μας, στο Google, έχουμε το Google Drive. Είναι αυτόματο. Πατήστε δεξί κλικ με το που το ανοίξετε και κάνετε το αποθήκευση. Μέσα στο Google Drive σας που έχει το τριγωνάκι. Λοιπόν, ακριβώς, όχι μόνο 1000, ένα εκατομμύριο μπράβο στην κοπέλα. Τις αξίζουν δικαιωματικά. Λοιπόν, ένα τριγωνάκι, το οποίο με το που το ανοίξε, ρε παιδί μου, εκεί που αποθηκεύει το Google Drive, δεξί κλικ και καρφίτσωμα. Κάντε το καρφίτσωμα και θα το έχετε πάντα το link. Δηλαδή, δεν χάνετε. Έχει πρόσβαση απευθείας μέσα στο Drive της Nicole. Αυτό που παίρνετε τώρα στην ουσία είναι ανακατεύθυνση στο Drive της Nicole. Οπότε, ναι. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω. Εν τω μεταξύ, η φάση είναι ότι κάθε φορά που το αναφέρω πάντα. Πάντα αισθάνομαι αρκετά, δεν ξέρω, με πιάνει λίγο ένα, ξέρεις, αυτό το, μια όμορφη συγκίνηση, γιατί τεχνικά αυτό είναι για μένα, ότι, ξέρεις κάτι, σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε, τι μένει στο τέλος. Αυτό που μένει είναι οι ιστορίες που μοιραζόμαστε μαζί μας, οι εμπειρίες που ζούμε και το καλό που κάνουμε ένας στον άλλον. Το κακό, δεν ξέρω αν μένει το κακό ή όχι, αλλά σίγουρα το καλό πιάνει περισσότερο τόπο. Λοιπόν, είναι στο drive από την πρώτη στιγμή. Εσύ ειδικά και πραγματικά ευτυχώς που είσαι και εσύ. Και πόσες, όταν το ξεχνάω, εμπιστεύω με σένα και μου το στέλνεις μέσα, πραγματικά. Λοιπόν, ψάξτε. Διαβάστε, μη διαβάστε, ειλικρινά. Κάντε αυτά που σας ευχαριστούν. Γεμίστε τη ζωή σας με όμορφα πράγματα. Περνάμε δύσκολες μέρες, αλλά και client mind. Τι έγινε, λες και είναι η πρώτη ή τελευταία φορά στη ζωή ενός ανθρώπου που θα περάσει δύσκολα ή όχι. Το θέμα είναι. Τι μένει στο τέλος και ποια είναι η πορεία μας. Τέλος πάντων, πολύ το φιλοσόφισα το θέμα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ, ειδικά σήμερα πραγματικά. Σας ευχαριστώ και για τα donation, για τα subscribe και για τις συμβουλές σας πραγματικά και για τη συζήτηση που κάναμε και που είστε εδώ. Για μένα σημαίνει πάρα πολλά το ότι 30 άτομα, 35 άτομα αφιερώνουν την Κυριακή το απόγευμά τους να ακούνε εμένα να λέω τα δικά μου. Γιατί εγώ λέω τα δικά μου και σας ακούτε εμένα να μιλάω. Και ναι, ελπίζω να μπορείτε να ξεκουράζεστε. Στο έχω ξαναπεί εγώ προσωπικά. Ξεκουράζομαι με όλο αυτό, με αδειάζει και με γεμίζει περισσότερο. Γιατί κάθε φορά που το ξεκινάω, ξέρετε, έχω μια δύσκολη μέρα από θέμα δουλειάς. Αλλά όποτε το τελειώνω, είμαι. Τελείως όμως, θα μπορούσε να είναι podcast όλα αυτά. Λοιπόν. Αλλά. Ναι. Είναι win-win νομίζω. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό και καφέ και τσίπουρο, σας το έχω ξαναπεί, θα το καλοκαιράκι. Αν πάμε καλά. Και είναι όλα καλά. Δεν προλέγω γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί ο Θεός βλέπει τα σχέδια του ανθρώπου και γελά. Αλλά αν πάνε όλα καλά, παιδιά, το καλοκαίρι θα έχουμε άλλες καταστάσεις. Δηλαδή θα προσπαθήσω. Δεν υπόσχομαι, αλλά θα προσπαθήσω σε κάτι πιο τακτικό. Και κάτι πιο και ανάλαφρο και ανάλαφρο. Θα υπάρχουν τις Κυριακές, ελπίζω να το κρατήσω αυτό τις Κυριακές. Αλλά θέλω να κάνω και άλλα όμορφα, ακόμα πιο όμορφα πράγματα, με πιο ωραία σκηνικά, με πιο ωραία πράγματα. Εδώ να είμαστε. Λοιπόν, και να πιούμε και κανένα καφέ, ρε παιδί μου, σαν άνθρωποι. Να σας γνωρίσω κάποια μέρα, τους περισσότερους από εσάς. Θα ήθελα να σας γνωρίσω και να πούμε και δύο κουβέντες από κοντά. Αχ, και να κάνουμε και κανένα μπολάκι, ρε παιδί μου, σε φάση όπως με τον Βασίλη που τα λέμε. Άντε, αμήν, αμήν. Να κάτσουμε να ράξουμε. Λοιπόν, να περνάτε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλό μέρα είναι ακόμα. Δεν μπορώ να σας. Ξέρετε, δεν μου πάει η καρδιά σας πω καλό βράδυ. Να έχετε καλό υπόλοιπο ημέρα, θα σας ευχηθώ. Και εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο σίγουρα θα κάνω. Θέλω να τερματίσω το Little Nightmares.
Λοιπόν, μ' άρεσε πάρα πολύ. Τι παιχνίδαρος είναι αυτός πραγματικά. Λοιπόν, καλό βραδάκι σε όλους σας. Να είστε καλά. Και τα λέμε. Εδώ θα είμαι και εδώ θα... Ελπίζω να είμαι εδώ. Βασικά θα είμαι εδώ. Τέλος πάντων, λοιπόν, σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καλό βράδυ σε όλους. Καληνύχτα. Γεια σας.